Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Βέβαια, ίσως σας ευνηδιάζουμε λίγο, γιατί τέτοια ώρα στις αντιπαραθέσεις τις κάνει ο καλός συνάδελφος ο κ. Ξενάκης με τους συναδέλφους μας, τον κύριο Καραμέρο. Αρχίσαμε περίεργα. Με τον κύριο Καραμέρο και τον κύριο Ελευθερόγλου. Αλλά τα παιδιά πήραν άδεια, θα λείψουν όλο τον Αύγουστο, οπότε κάθε βράδυ θα κάνουμε παρέα εμείς από τις 10 παρα 10 μέχρι τις 11.30 στην εκπομπή αυτή. Δεν θα την κάνουμε Σαββατοκύριακο, βέβαια, για να παίρνω κι εγώ μια ανάσα. Αλλά κάθε βράδυ θα φροντίζω να έχω καλεσμένους που να βοηθάνε εσάς κυρίως να βρίσκετε απαντήσεις σε ερωτήματά σας, να κουβεντιάζουμε πολιτικά θέματα και να βλέπουμε την επικαιρότητα. Βέβαια, αυτό το βράδυ κρατάμε όλη την ανάσα μας. Μη συμβεί κάτι κακό με το θέμα της ΔΕΗ. Πριν πω στο στούντιο έκανα μικρό ρεπορτάζ, είναι υπερφορτωμένο το δίκτυο. Η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή δουλεύει στο φουλ για να δίνει ρεύμα στον κόσμο. Αλλά αυτή τη στιγμή πληροφορούμε ότι η Γλυφάδα είναι στο σκοτάδι. Και δεν είναι μόνο η Γλυφάδα, δυστυχώς. Πιο νωρίς είχα διαμαρτύρηση από την Κηφισιά ότι κόπηκε εκεί το ρεύμα, διότι δεν αντέχει το φορτίο αυτό που χρειαζόμαστε λόγω καύσωνα. Αυτή τη στιγμή όποιοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν air condition στα σπίτια τους δουλεύουν στο full το air condition. Επίσης ζητάνε να προσέχουμε, να μην βάζουμε συνέχεια ανάβουμε θερμοσύφωνους, να κάνουμε λίγο κράτη με λίγα λόγια, διότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, κυρίες και κύριοι. Και δυστυχώς αύριο θα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Αλλά δεν θέλω να αρχίσουμε έτσι. Θέλω να αρχίσουμε με φως. Θέλω να αρχίσουμε με κάτι πολύ ωραίο. Αυτό που μας έκανε να νιώσουμε σήμερα τα χρυσά μας παιδιά, οι Ολυμπιονίκες μας. Γιατί ξέρετε κάτι, η Ελλάδα δεν είναι ούτε αυτά τα λαμόγια που είναι γύρω μας, οι κλέφτες, οι λοποδίτες, ούτε ο Φιλιππίδης με τους ομοίους του, ούτε οι άντρες που ασκούν βία στο σπίτι τους, δένουν τις γυναίκες τους και κάμια φορά και τις σκοτώνουν. Ελλάδα είναι και ο Τεντόγλου, ο χρυσός μας Ολυμπιονίκης από τα Γρεβενά. Ελλάδα είναι ο Πετρούνιας. Ο Ντούσκος από τα Γιάννενα, το παιδί της Κοπηλασίας. Είναι όλοι αυτοί που μας κάνουν, είναι όντως το κούμπο, μας κάνουν να δακρύζουμε μερικές φορές από υπερηφαίνεια και συγκίνηση για αυτά που καταφέρουν. Αυτή είναι η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Αυτή θέλουμε να είναι η Ελλάδα. Πάμε λοιπόν να γιορτάσουμε αυτό το βράδυ μαζί με τους φίλους μας στα Γρεβενά, όπου γίνεται μια μεγάλη γιορτή υποδοχής του Μίλτου του Τεντόγλου, του Ολυμπιονίκη του άλματος, του απλού άλματος. Πήρε το χρυσό μετάλλιο, όπως ξέρετε το παιδί αυτό. Και εκεί πέρα γίνεται μια γιορτή σήμερα στα Γρεβενά. Και έχουμε στο τηλέφωνο μας τον δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Δασταμάνη. Καλησπέρα κύριε δήμαρχε. Καλησπέρα σας. Για πέστε μου τι γίνεται σήμερα, τον υποδεχθήκατε, κάνετε μια γιορτή από ό,τι ξέρω. Δεν έχει έρθει ακόμα, αλλά εμείς το γιορτάζουμε σήμερα από τα χαράματα και μέχρι και αυτή τη στιγμή το γιορτάζουμε σε όλα τα μήκη και πλάτη του Δήμου μας. Για πέστε μου, μιλήσατε με τον Μίλτο πριν φύγει για την Ολυμπιάδα. Τι σας είχε εκμυστηρευτεί, ότι πάει να πάει το μετάλλιο, είχε αυτή την σιγουριά μέσα του, τι σας είχε πει πριν φύγει? Στόχος του ήταν να ανεβεί στο βάθρο. Είχε και έχει μια αυτοπεποίθηση αυτό το παιδί. Πέραν των άλλων, πέρα από πάρα πολύ καλός αθλητής, ήταν και πάρα πολύ καλός χαρακτήρας. Ένα παιδί ταπεινό, συγκροτημένο. Και αυτό πιστεύω παίζει σημαντικό ρόλο που έφτασε εδώ πέρα, στο μεγαλύτερο σκαλί. Πώς θα κατάφερε ένα παιδί στα Γρεβενά που έκανε πάρκουρ στα μικρά του χρόνια, όταν ήταν έφηβος, πώς τα κατάφερε και πήρε το χρυσό μετάλλιο, πόση προσπάθεια έκανε και πόσο τον στήριξε η οικογένειά του σε αυτό το ζήτημα? Έκανε τεράστια προσπάθεια, οφείλει αρκετά από αυτά που εκεί που έφτασε τώρα στον πρώτο προπονητή, τον κύριο τον Βαγγέλη τον Παπανίκο, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος προπονητής και εξαίρετος άνθρωπος. Και κυρίως στους γονείς του. Γονείς του. Τώρα θα κάνετε γιορτή, είσαστε σε μια, έχετε στην πλατεία εκεί πέρα του Γρεβενών, κάνετε μια μεγάλη γιορτή υποδοχής του, έχει ξεκινήσει το πανηγύρι.
Θα το ξεκινήσουμε αφού πληροφορηθούμε, γιατί είμαστε σε επαφή, ποια μέρα θα έρθει. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποια μέρα θα επιστρέψει δηλαδή στα Γρεβενά. Mm-hmm. Μπορεί πολύ πιθανόν την Παρασκευή. Και σίγουρα θα κάνουμε μια γιορτή όπως αρμόζει σε κάθε Ολυμπιονίκη και δεν στο δικό μας παιδί. Κάτι τελευταίο, κύριε Δήμαρχε. Και τώρα τι, η επόμενη μέρα ποια είναι άραγε του Μίλτου Ολυμπιονίκης? Θα έρθει στην Αθήνα, θα συνεχίσει πολύ συχνά για οι πρωταθλητές φεύγουν στο εξωτερικό για να προπονούνται καλύτερα. Τι σας έχει πει, τι ξέρετε εσείς για την επόμενη μέρα? Ο Μίλτος όταν τέλειωσε το Λύκειο, ούτως ή άλλως θα έφυγε για τον Γρεβενά λόγω των σπουδών κτλ. Πήρε την απόφαση και κατέβηκε Αθήνα. Πλέον το βλέπω χλωμό στο επίπεδο που έφτασε, δηλαδή να επιστρέψει στα Γρεβενά για προπονήσεις κτλ. Τον είχαμε ένα διάστημα εδώ κατά τη διάρκεια του κορονοϊού μας το χειμώνα, αλλά πιστεύω ότι θα παραμείνει Αθήνα. Θα μείνει Αθήνα. Λοιπόν, σας εύχομαι τα καλύτερα, γιορτάζουμε και εμείς μαζί σας και χαιρόμαστε πάρα πολύ για το παιδί από τα Γρεβενά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν τα καλά νέα, και ξέρετε κάτι, κοίταζα στην τηλεόραση την έκφραση του παιδιού αυτού, του Τεντόγλου και του Γιάννη του Αντετοκούμπο χθες σε μια press conference που έδωσε στο αεροδρόμιο και του Ντούσκου του Κοπηλάτη από τα Γιάννη, απίσχυση του Ολυμπιονίκη. Και έβλεπα τόση σεμνότητα, τόση καλοσύνη, τόση ομορφιά. Σε αντίθεση εντελώς με κάποιους οι οποίοι σχεδόν δεν κάνουν τίποτα και παίρνονται και βαχαλίζονται ότι έχουν κάνει φοβερά πράγματα. Αυτά τα παιδιά που έχουν κάνει πραγματικά φοβερά πράγματα είναι τόσο απλαϊκά και τόσο έτσι ανθρώπινα που εμένα με συγκινούν. Τώρα, επειδή ξεκινάει λοιπόν ο μήνας και επειδή ξεκινάει αυτή η εκπομπή με μένα, να σας πω ότι σήμερα έχω δίπλα μου τον κύριο Σπύρο, τον κύριο Σπύρο Σταυρούλια. Καλησπέρα κύριε Σταυρούλια. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέλα. Ο οποίος είναι φοροτεχνικός και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ με ζητήματα και θέματα και ερωτήματα που, για την εφορία. Διότι δεν σας κρύβω ότι είχα πολλές καταγγελίες τις τελευταίες μέρες για πολλά ζητήματα που έχουν σχέση με την εφορία. Και πριν μπούμε λίγο μέσα στο στούντιο, μου λέει ο κύριος Σταυρούλιας ότι έχουν γίνει και κάποια λάθη έτσι στην εκτίμηση των υποχρεώσεων των φορολογικών και τώρα ζητά λεφτά πίσω που έχουν δώσει σαν επιστρεφόμενα. Σωστά, σωστά. Έχουμε κάποια προβλήματα με τους παρακρατούμενους φόρους στους ελεύθερους επαγγελματίες. Εκεί περίπου 2.500 δηλώσεις, 2.500 έχουν μέχρι τώρα διαπιστωθεί. Έχουν καθαριστεί λάθος, έχουν καθαριστεί ασφαλμένα. Οπότε προκύπτει σε κάποιες περιπτώσεις να δώσουν παραπάνω φόρο και σε κάποιες άλλες να πάρουν πίσω χρήματα από τον φορολογούμενο. Το παράδοξο είναι ότι ακόμα δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση για τις περιπτώσεις αυτές, ούτε ξέρουμε αν έχει διορθωθεί το πρόβλημα για να συνεχίσουμε να κάνουμε τις δηλώσεις τις υπόλοιπες. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, από ό,τι μας λένε τηλεφωνικά από το Υπουργείο, θα έχουν επιληφθεί του θέματος. Το θέμα είναι ότι θα χρειαστεί εδώ οι επιχειρήσεις αυτές να ενημερωθούν με γραπτό email από τη Γενική Γραμματεία και να προβούν σε επανακατάθεση της φορολογικής σου δήλωσης, τροποποιητική φορολογική δήλωση με τον λογιστή, προκειμένου να διορθωθεί το σφάλμα. Εδώ καλό θα ήταν το Υπουργείο, εάν μας ακούει, να μεριμνήσει έτσι ώστε να διορθωθεί αυτόματα, αφού γνωρίζουν ποιο ακριβώς είναι το σφάλμα, να διορθωθεί αυτόματα και να ενημερωθεί ο φορολογούμενος με ένα email ότι υπήρξε αυτό το σφάλμα, έχει διορθωθεί και η καινούργια σε καθάριση είναι αυτή. Μην τρέχουμε τον κόσμο δηλαδή αυγουστιάτικα πάλι στα φοροτεχνικά γραφεία για να κάνει δηλώσεις. Πόσα λάθη, ο αριθμός των δηλώσεων. Είναι γύρω στις 2.500 δηλώσεις, κύριε Χαρδαβέλα, αυτή τη στιγμή που έχουν βρεθεί ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν είναι 3 ή 3.5, δεν το ξέρουμε ακριβώς το μέγεθος. Έχουν κάνει λάθη. Και τι σημαίνει αυτό, ότι έχουν επιστρέψει και χρήματα τα οποία θα ζητήσουν τώρα πίσω? Σωστά, σε κάποιες περιπτώσεις ναι. Και τα χρήματα αυτά τα έχουν πάρει άνθρωποι ως επιστρεπτέ από την εφορία, μπορεί να τα έχουν εξοδέψει. Και τώρα καλούνται να επιστρέψουν τα λεφτά αυτά στην εφορία. Ένα μπάχαλο δηλαδή, το οποίο μπάχαλο ισχύει και για την κατάθεση των νέων δηλώσεων. Μαθαίνω ότι και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Οι φετινές φορολογικές δηλώσεις, κύριε Χαρδαβέλα, ήταν γολγοθάς και για τα γραφεία και για τους φορολογούμενους. Οι φορολογικές δηλώσεις άνοιξαν 27 Πέμπτου. Στην ουσία όμως δεν άνοιξαν ποτέ 27 Πέμπτου. Μέχρι τις 7 Εβδόμου δεν είχαν ακόμα ενημερωθεί οι κωδικοί με τα χρήματα που είχαν εισπράξει σαν επιδόματα οι εργαζόμενοι, τα 534 ευρώ. Άρα, πραγματικά, οι δηλώσεις έχουν ανοίξει λιγότερο από ένα μήνα. Από τις 7 Εβδόμου και έπειτα μπορούσαμε να κάνουμε φορολογικές δηλώσεις. 27 Αυγούστου, λίγη καταληκτική προθεσμία. Είναι αδύνατον, αυτή τη στιγμή έχουν κατατεθεί γύρω στις 3.600.000 φορολογικές δηλώσεις από τα 6,5 περίπου εκατομμύρια που πρέπει να κατατεθούν. Λείπουν 3 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις αυτή τη στιγμή. Είναι αδύνατον να κατατεθούν μέχρι τέλος Αυγούστου.
Πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί μια παράταση και να δοθεί το συντομότερο δυνατόν για να προγραμματίσουμε και τις δουλειές μας και τις άδειές μας. Γιατί είναι Αύγουστος και πρέπει όλοι να προγραμματίσουμε λίγο. Ξέρετε, είμαστε 17 μήνες οι λογιστές που δουλεύουμε αδιάκοπα με τον κορονοϊό. Έχουν περάσει τα πάντα μέσα από τα λογιστικά γραφεία. Η εξυπηρέτηση όλου του κοινού, είτε αυτό είναι φυσικό πρόσωπο, είτε είναι επιχείρηση, έχει περάσει μέσα από τα λογιστικά γραφεία. Πρέπει να μας σεβαστούν λιγάκι και μέσα στον Αύγουστο να μας αφήσουν 15-20 μέρες να ξεκουραστούμε. Και το Σεπτέμβριο να προχωρήσουμε. Γιατί στα άνθρωποι θα κάνετε λάθη και θα έχουμε πάλι φυσικά προβλήματα. Θα γίνει. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Υπουργείο εδώ είναι ότι το Σεπτέμβριο θέλει να δώσει τα καθαριστικά του ένφια. Άρα θέλει να δώσει τις φορολογικές δηλώσεις μέσα στον Αύγουστο, να έχουν βγει τα καθαριστικά για να μπορέσει να εκαθαρίσει τον ένφια. Στον φετινό ένφια τώρα θα έχουμε πολλές περιπτώσεις. Αν τα πούμε σε λίγο αυτά για τον σημερινό. Γιατί το λέω αυτό, διότι θέλω να πω σε ένα θέμα που επίσης μας βασανίζει πάρα πολύ τα τελευταία 24 ώρα και μιλάει για τον καύσωνα. Μας έχουν τρομάξει με το ρολόγιο ότι αύριο τα πράγματα θα είναι λίγο χειρότερα. Δηλαδή θα πάμε σε 45-46 βαθμούς θερμοκρασία. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε. Μας ήρθε και λίγο ξαφνικά. Πολλοί λένε ότι αυτό οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή και ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε τέτοιους καύσωνες αρκετές φορές. Άλλοι λένε ότι και προβλέπουν ότι μετά τον καύσωνα θα ακολουθήσουν ακραία καιρικά φαινόμενα. Βροχές, πλημμύρες, τι ξέρω τι. Βάσει εδώ ζούμε με αυτή την αγωνία. Τι κάνουμε με αυτό που μας έχει προκύψει με τον καιρό. Έχουμε λοιπόν στο Skype μας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πολύ γνωστό με τον μετεωρολόγο, τον κύριο Γιάννη Καλιάνο. Καλησπέρα κύριε Καλιάνε. Καλησπέρα σας κύριε Καρδαβέλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας με την εγκυρότητά σας. Για πέστε μου, πού πάει το πράγμα, δηλαδή τι θα τραβήξουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακόμα τρεις ημέρες, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, πάρα πολύ δύσκολες ημέρες για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κορυφώνεται το κύμα ζέστης με τον υδράργυρο στα παιδινά υπηρετικά τμήματα και στις ευπαθείς βεβαίως στη ζέστη υπηρετικές περιοχές να αγγίζει αύριο, μεθαύριο και την Πέμπτη τους 43 με 44 και πιθανότητα πολύ τοπικά και τους 45 βαθμούς Κελσίου. Και στην Αττική θα επικρατήσει ζέστη από αύριο. Θα ανέβει ακόμα 3 βαθμούς ο υδράργυρος σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Πραγματικά εντυπωσιακό αυτό, διότι ήδη αισθανόμαστε έντονα τη ζέστη στην περιοχή της Αττικής. Σήμερα έφτασε στους 42 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Φιλαδέλφεια η μέγιστη τιμή στον υδράργυρο, 40 με 41 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές στο κέντρο της πόλης Αθήνας. Αύριο όμως δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, κύριε Χαραβέλα, ότι θα φτάσει ο υδράργυρος στην Αθήνα, στο κέντρο της πόλης, τους 43 με 44, πιθανότατα προς το θριάσιο πεδίο και λίγο παραπάνω. Προς τα δυτικότερα τμήματα του νομού δηλαδή. Άρα πρέπει να κάνουμε. 44 πρέπει να κάνουμε δηλαδή υπομονή ακόμη 3 μέρες, έτσι από ό,τι λέτε. Ασφαλώς, 3 μέρες υπομονή από την Παρασκευή. Συγγνώμη, σας διέκοψα. Από την Παρασκευή αποκλιμακώνεται λίγο ο καύσωνας. Θα συνεχίσει να κάνει ζέστη, ωστόσο όχι σε τέτοια επίπεδα. Δηλαδή θα έχουμε 39 με 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και μέσα στο Σαββατοκύριακο πια φαίνεται ότι θα πέσει ο υδράργυρος στους 37 με 38. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Απλά θα φύγουμε από τα 45 και θα πάμε στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Μετά το Σαββατοκύριακο, κύριε Καρδαβέλα, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εξέλιξη του καιρού, διότι φαίνεται ότι θα έχουμε πάλι ένα κύμα ζέστης, όχι βέβαια τόσο ισχυρό όσο αυτό που μας απασχολεί και μας ταλαιπωρεί τις τελευταίες μέρες. Ένα κύμα ζέστης για 2 με 3 ημέρες ακόμα, μέχρι από Δευτέρα έως και την επόμενη Τετάρτη. Και ίσως μετά έχουμε κάποιες βροχούλες. Δεν είναι ακόμα σίγουρο. Υπόθηκαν κάποια πράγματα από συναδέλφους τις προηγούμενες ημέρες ότι θα έχουμε και βροχοπτώσεις, έντονες κτλ. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Σας είπα απλά ότι μέχρι την Παρασκευή θα είναι ο καύσωνας, Σαββατοκύριακο θα πέσει και από Δευτέρα ξανανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Πριν με ρωτήσετε οτιδήποτε, ξέχασα να σας πω μια πολύ σημαντική πληροφορία, κύριε Καρδαβέλα, ότι σήμερα στη Μακρακόμη Φθιώτιδας, νομίζω ότι γνωστή περιοχή σε όλους μας, σημειώθηκε η μέγιστη θερμοκρασία πανελλαδικώς, με τον υδράργυρο στους 46,3 βαθμούς Κελσίου, που αυτή η τιμή αποτέλεσε και πανευρωπαϊκό ρεκόρ για τη σημερινή μέρα. Μάλιστα. Ωραία. Καλά πάμε. Αποκτούμε και ρεκόρ. Έξω από τα Ολυμπιακά μετάλλια, θα πάρουμε και μετάλλιο για τη ζέστη. Για πέστε μου, όλα αυτά οφείλονται άραγε πού? Μιλάνε πολύ για μια κλιματική αλλαγή βαριάς μορφής, η οποία μπορεί να προκαλέσει τέτοια φαινόμενα. Το αποδίδετε σε αυτή την κλιματική αλλαγή εσείς, αυτό το φαινόμενο του καύσωνα που πιθανά θα το ξαναζήσουμε? Κοιτάξτε κύριε Χαρδαβέλα, τέτοιους ισχυρούς, καταρχάς να πούμε ότι είναι
ένας από τους τρεις ισχυρότερους καύσονες, αυτός που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, που έχουν πλήξει τη χώρα μας τα τελευταία 40 χρόνια, το 1980-85 και μετά. Ένας πολύ ισχυρός καύσονας, αν θυμάστε καλά, το 1987. Ένας πάρα πολύ ισχυρός καύσονας, παρατεταμένος σχεδόν δύο δεκαήμερα κολλητά, ήταν το 2007 και τώρα το 2021. Προφανώς η κλιματική αλλαγή έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Προφανώς ο ρυθμός αλλαγής του κλίματος είναι έντονος τα τελευταία χρόνια. Προφανώς η μέγιστη θερμοκρασία σε παγκόσμιο επίπεδο, με συγχωρείτε, έχει αυξηθεί τα τελευταία 10-15 χρόνια κατά μισό με ένα βαθμό Κελσίου, που είναι μεγάλη αλλαγή αυτή. Αυτή λοιπόν η αύξηση της θερμοκρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο έχει οδηγήσει σταδιακά στο λιώσιμο των πάγων στους πόλους, την αύξηση των υδάτων στα βόρεια και στους πόλους βεβαίως κατά αρκετά εκατοστά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί εν ολίγης και με όλη αυτή την υπερθέρμανση του πλανήτη και την επέμβαση του ανθρώπου στο κλίμα μέσω των εργοστασίων, της τεχνολογίας κτλ. Όλο αυτό έχει οδηγήσει, θα οδηγήσει και έχει ξεκινήσει να οδηγεί σε ένα ντόμινο καιρικών εξελίξεων, που το αποτέλεσμα είναι τα επόμενα χρόνια, γιατί καύσονες είχαμε και στο παρελθόν, θα έχουμε και στο μέλλον, ασφαλώς αυτό δεν αλλάζει. Απλά η συχνότητα που θα εμφανίζονται αυτοί οι ακραίοι πια καύσονες τα επόμενα χρόνια θα είναι όλο ένα και πιο μεγάλη σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή, ένας καύσωνας σαν αυτόν που βιώνουμε φέτος, ενδεχομένως να το ζήσουμε και του χρόνου. Ενδεχομένως να το ζούμε και κάθε καλοκαίρι, όταν στο παρελθόν το ζούσαμε μια φορά στα 10 χρόνια. Εκεί λοιπόν έγκυται το γεγονός ότι φαίνεται ότι αλλάζει το κλίμα και οδηγεί σε ένα ντόμινο καιρικών εξελίξεων. Το οποίο βέβαια, κύριε Χαρδαβέλα, δεν θα επηρεάσει μόνο τη χώρα μας και μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ευρώπης ως προς τους καύσονες, θα επηρεάσει και ως προς τις ακραίες μεταβολές του καιρού κατά τους χειμερινούς μήνες, όπου θα έχουμε μεταβολές με σφοδρές βροχοπτώσεις, σφοδρές χαλαζοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, ενδεχομένως και περιόδους με χιονοπτώσεις. Βέβαια, λιγότερες σε σχέση με το παρελθόν, αλλά με πιο έντονο τρόπο θα εμφανίζονται οι ακραίες μεταβολές του καιρού. Κάτι τελευταίο. Αυτός ο καύσωνας που ζούμε σήμερα προμηνύει κάποια ακραία γεγονότα, καιρικά γεγονότα, φθινόπωρο ή αρχές χειμώνα? Λίγο πριν είπατε ότι δεν προφητεύουμε πράγματα, είναι πολύ μακριά. Αλλά πολλοί λένε αυτό, ότι αυτό δείχνει ότι η επόμενη φάση θα είναι ακραία φαινόμενα από την άλλη πλευρά. Βροχές, κρύο κλπ. Ναι, σωστό. Πολλοί λένε ότι αν έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι, τότε θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Ή αν θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα, θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι. Αυτά όμως από στατιστικής απόψεως δεν είναι και σίγουρο ότι θα συμβαίνουν πάντα. Αυτό που είναι το μόνο σίγουρο είναι ότι ο καιρός είναι ένα δυναμικό φαινόμενο, ένα ζωντανός οργανισμός, ένα χαοτικό φαινόμενο για μετά από τις 8 με 9 μέρες, ως προς την πρόγνωση εννοώ, που σημαίνει ότι ένας προγνώστης, ένας μετεωρολόγος, ένας επιστήμονας που καλείται να κάνει πρόγνωση του καιρού δεν μπορεί να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα για μετά από 9-10 μέρες. Το μόνο σίγουρο είναι, άρα λοιπόν θα σας απαντήσω, ότι δεν ξέρει κανείς το φθινόπωρο πώς θα είναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν προκύψει κάποια καιρική μεταβολή, δηλαδή περάσει κάποιο σύστημα πάνω από τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες μετά το τέλος του καύσωνα, και όταν λέω περάσει κάποιο σύστημα, έχουμε βροχές με λίγα λόγια. Mm-hmm. Μετά το τέλος του καύσωνα, πλέον έχουν θερμανθεί και θα θερμαθούν τόσο πολύ οι θάλασσες, όπου η διαφορά η θερμοκρασιακή μεταξύ της επιφάνειας, μεταξύ των θαλασσών και των ανωτέρων στρωμάτων της ατμόσφαιρας θα είναι πια τόσο μεγάλη, γιατί στα ανώτερα στρώματα κάνει κρύο, είναι χαμηλές θερμοκρασίες. Θα είναι λοιπόν η διαφορά τόσο μεγάλη που αυτό θα κινητοποιήσει τις νεφώσεις με τις βροχές να δημιουργηθούν καταιγιδοφόρα νεφη και να δώσουν ακραίες βροχοπτώσεις. Όμως, αν θα περάσει ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο πραγματικά θα φέρει υγρασία και θα φέρει βροχοπτώσεις στη χώρα μας μετά από αυτό το καύσωνα, δεν μπορεί να το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή. Κύριε Καλιάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, κύριε Καλιάνη. Και βεβαίως το κερασάκι στην τούρτα σε όλα αυτά που κουβεντιάζουμε, τον καύσωνα κλπ. Είναι οι πυρκαγιές, οι οποίοι αναμενόμενες βέβαια. Πάντοτε το καλοκαίρι, ξέρετε, και ιδιαίτερα την εποχή που αρχίζουν τα μελτέμια, δηλαδή εκεί περί το τέλος Ιουλίου και αρχές Αυγούστου, που πνέουν οι σφοδροί άνεμοι, εκεί πέρα πάντοτε δυστυχώς μας ρημάζουν οι πυρκαγιές. Το καλό στην περίπτωση την τελευταία είναι ότι δεν είχαμε θύματα. Είχαμε μια άμεση κινητοποίηση του κρατικού οργανισμού, αντιμετώπιση των πυρκαγιών αυτών. Ενώ παλαιότερα χρόνια, θυμόμαστε, μην πάμε τώρα στο μάτι και θυμηθούμε, ανοίξουμε πληγές, αλλά πάντοτε τα τελευταία χρόνια δυστυχώς οι πυρκαγιές αντιμετωπιζόντουσαν με κακό τρόπο, ας το πούμε έτσι. Φέτος υπάρχουν πυρκαγιές, αλλά υπάρχει ένα
ολόκληρο σύστημα που τις αντιμετωπίζει. Έχουμε λοιπόν μέσω Skype τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Καλησπέρα κύριε Πατούλη. Γεια σας. Καλησπέρα κύριε Καρταβέλα. Θέλω να ξεκινήσουμε καταρχήν με αυτές τις δύσκολες μέρες με τον καύσωνα. Τι μέτρα έχει πάρει η Περιφέρεια για να προστατεύσει αυτόν τον κόσμο, ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να έχει air condition σπίτι του, να δροσίζεται, αλλά είναι εκτεθειμένος σε αυτούς τους 45 βαθμούς. Υπάρχουν μέτρα από την Περιφέρεια για προστασία των ανθρώπων αυτών και ποια είναι? Καταρχήν, κύριε Καρταβέλα, θα έλεγα η Περιφέρεια Αττικής πάντα σε συνδυασμό και συνεργασία με τους Δήμους, 66 Δήμους της Αττικής μας, ήδη έχει ένα δίκτυο από αίθουσες οι οποίες έχουν γνωστοποιηθεί στο site της Περιφέρειας για κάθε Δήμο και για κάθε γωνιά της Αττικής μας που μπορεί να βρει ακόμα και 24 ώρες το 24ωρο δροσερές αίθουσες, δηλαδή αίθουσες οι οποίες κλιματίζονται, αερίζονται και οι οποίες είναι φιλόξενες για να μπορέσει όποιος εκ των συμπολιτών μας σε αυτές τις πράγματι πρωτόγνωρες μέρες, ίσως και νύχτες, να μπορεί να φιλοξενηθεί με τους καλύτερους δυνατούς όρους μέχρι να περάσει και αυτό το σημαντικό φαινόμενο από τη χώρα μας. Άρα μπορεί κάποιος να θέλει να πάει να μείνει σε αυτούς τους χώρους, να μπει στο site της Περιφέρειας και εκεί θα βρει στη γειτονιά, στη γειτονιά του που μπορεί να πάει. Στην πολιτική προστασία, όπου θα βρει δεκάδες αίθουσες, ανάλογα που κατοικεί προφανώς, για να μπορέσει την εύκολη προσβασιμότητα, αλλά και τη δυνατότητα της φιλοξενίας. Και θέλω να ευχαριστήσω και μέσα από την εκπομπή σας όλους τους δημάρχους, όλες τις δημοτικές αρχές, οι οποίες πάντα συντονισμό με την Περιφέρεια, μας δίνουν ακόμα και σε αυτό το επίπεδο αυτό που πρέπει για τον πολίτη. Τώρα να πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς το φαινόμενο αυτό και τι μέτρα έχετε πάρει, διότι είναι μήνας που δυστυχώς λόγω και μελτεμιών θα έχουμε τέτοιες πυρκαγιές μεγάλες? Κοιτάξτε, καταρχήν πολύ σωστά είπατε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απόλυτη, σοβαρή, σωστή συνεργασία της κεντρικού κράτους, της πολιτείας του κεντρικού κράτους, της περιφέρειας, του δεύτερου βαθμού, δηλαδή αυτοδιοίκησης και των Δήμων. Και βέβαια πάντα θα πρέπει και ο πολίτης να έχει τη δική του, αν θέλετε, προσωπική ευθύνη με την έννοια το ότι δεν πρέπει να ανοίγουμε φωτιές κοντά στα δάση, είτε για να κάψουμε ξερόκλαδα, είτε για να δημιουργήσουμε στα μελίσια τις συνθήκες εκείνες που πρέπει, και πολύ περισσότερο αυτή την περίοδο, στην οποία, όπως ξέρετε και όπως είπε και ο κ. Γαλιάνος, θα έχει εξεραθεί ουσιαστικά όλη η φύση μέσα από αυτό το βαρύ καύσωμα, όπου αυτό δημιουργεί μια μεγάλη γίνονται όλα πιο εύλεκτα και προφανώς η φωτιά μεταδίδεται. Όμως, όπως είπα, η συνεργασία η οποία υπάρχει πλέον με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπου εκείνη έχει φροντίσει για τα πτυτικά μέσα, προφανώς και τα πυροσβεστικά επίγεια μέσα, στα οποία σημειωτέων, κύριε Καρταβέλα, ήδη η περιφέρειά μας, με χρήματα της περιφέρειας, έχει διαθέσει πάνω από 40 πυροσβεστικά οχήματα ολοκένουργια, για να μπορέσουν αυτοί οι ήρωες μέσα στη ζέστη και στη φωτιά, οι πυροσβέστες μας, να σβήσουν τη φωτιά στην Αττική. Αλλά πέραν αυτού, ήδη υδροφόρα οχήματα, οχήματα βαρύου τύπου, σκαπτικά της περιφέρειάς μας, όποτε χρειαστεί και όπου χρειαστεί, όπως προσφάτως ακόμα και στο Διόνυσο, βρίσκονται στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος ανά πάσα στιγμή, προφανώς μαζί με τους υπηρεσιακούς μας παράγοντες της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και πάντα σε συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες και των Δήμων και των διαφόρων οργανώσεων που έχουν χαρτογραφηθεί. Έχουμε, αν θέλετε, δημιουργήσει το δίκτυο εκείνο που μπορεί να βοηθήσει ανά πάσα στιγμή πάντα εκείνους που έχουν την ευθύνη να σβήσουν τη φωτιά και δεν είναι κανείς άλλος από τους ίδιους τους πυροσβέστες. Από εκεί και πέρα υπήρχαν, αν με επιτρέπετε, και κάποια ζητήματα και με τη ΔΔΕ να κόψει τα κλαριά που πηγαίνουν πάνω σε υψηλή στάση ως καλώδια. Υπήρχαν λόγω της μύδιας πάρα πολλά κλαδιά, δέντρα, πράσινα, τα οποία ξεράθηκαν σε δρόμους. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλα αυτά έχουν καθαριστεί
Και έτσι λοιπόν είναι οι καλύτερες δυνατές συνθήκες πλην του καιρού να αντιμετωπίσει κανείς τη φωτιά ως καταστολή αλλά και ως πρόληψη. Υπάρχει μια σκέψη αύριο μεθαύριο και τη μεθαύριο λόγω του καύσωνα, γιατί μιλάμε, ο κ. Καλιάνος πριν από λίγο μας έλεγε ακόμη και για βαθμούς 45-46 και πάμε. Υπάρχει μια σκέψη ότι ίσως πρέπει να διακόπτονται η εργασία των υπαλλήλων, των εργαζόμενων μεταξύ, το μεσημέρι κυρίως, για 2-3 ώρες. Είσαστε της άποψης αυτής ότι πρέπει, εάν αντιμετωπίζουμε τέτοιο φαινόμενο, να διακόπτεται η εργασία των ανθρώπων για 2-3 ώρες? Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν να διακόπτεται η εργασία εκεί που είναι στο εξωτερικό περιβάλλον. Αυτά δηλαδή ναι. Εκεί που προφανώς η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και αν θέλετε, αν είναι στο άσφαλτο, στην άσφαλτο, άμα είναι σε σημεία που ακόμα περισσότερο πειραχτώνεται και δημιουργείται λόγω της θερμοκρασίας αύξηση περαιτέρω της θερμότητας, τότε προφανώς αυτές τις ώρες η οποιαδήποτε μυοσκελετική ή αν θέλετε, ακόμα και η γυμναστική θα έλεγα, κάποιος να τρέξει, κάποιος να αθληθεί, θα πρέπει να απαγορεύεται. Και αυτό διότι ο οργανισμός μας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη θερμοκρασία αυτή, πόσο μάλλον αν υπάρχει κεμική, αν θέλετε, εργασία ή εκγύμναση, η οποία αυξάνει τους σεισμούς της καρδιάς και τελικά ο ίδιος ο οργανισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Απέναντίας, θα πρέπει εκείνες τις δύσκολες ώρες, μεσημεριανές ώρες, να βρισκόμαστε σε δροσερό σημείο με πολλά υγρά. Εάν πρέπει να βγει κάποιος, θα πρέπει να βγει με καπέλο και σκουρόχρωμα, εάν θέλετε γυαλιά. Να μην τρώμε πολύ, αλλά συχνά με ελαφριά γεύματα, όχι νοπνευματώδη, όχι ζαχαρούγα, όχι ανθρακούχα, αλλά νερό και πολλούς χυμούς. Και όλα θα προσπεράσουν, όλα θα περάσουν. Άρα λοιπόν είμαι υπέρ του να μην δουλεύει κάποιος ανοχήρωτος αυτές τις φυλές θερμοκρασίας. Απέναντίας μπορεί τις νυχτερινές ώρες, εάν υπάρχει ανάγκη, διότι υπάρχουν και οι κοινοφελείς οργανισμοί, κύριε Χαρδαβέλα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σε λίγο θα μεταβώ συλλοφόρο αμαρτίας, όπου μετά από περίπου 40 χρόνια ασφαλτοστρώνεται αυτή η σημαντική λεωφόρο στο κέντρο της Αθήνας. Δεν απαγόρευσα οποιαδήποτε εργασία να συμβεί στην ανάδοχο προφανώς εταιρεία πλην τις 11.30 ώρα τη νύχτα και προφανώς μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου η θερμοκρασία έχει πάει στο 29 περίπου, 30, και αυτό μπορεί να επιτρέψει να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, αλλά όχι εις βάρος των συνανθρώπων μας και εις βάρος προφανώς πληροφορίας. Κάτι τελευταίο τώρα, να πάμε και λίγο εκεί στη γειτονιά μου, στο Παλιό Φάλιρο, στο Φλίσβο. Τι θα γίνει με την πεζογέφυρα αυτή, θα την αγκαινιάσετε κάποια στιγμή ή όχι? Διότι κάθε φορά. Και ξέρετε κάτι, συγγνώμη, είναι σημαντική αυτή η πεζογέφυρα. Έχουν γίνει πάρα πολλά δυστυχώς δυστυχήματα εκεί πέρα αυτοκινηστικά. Περνάει ο κόσμος απέναντι στα για το Φλίσβο και τις εγκαταστάσεις και τα αυτοκίνητα έρχονται και γίνονται, υπάρχουν δυστυχήματα. Πότε θα το ανοίξετε το θέμα? Θα σας πω καταρχήν ότι βρισκόμαστε στην ουρά ακριβώς, συγγνώμη για την έκμεση του γαϊδουριού. Φάγαμε το γαϊδουριό και έχει μείνει η ουρά. Το μόνο που μένει είναι η διοικητική παραλαβή από το ΙΠΕΧΟΔΕ, δηλαδή από το αρμόδιο Υπουργείο. Η περιφέρεια Αττικής, όπως είναι γνωστό, έχει χρηματοδοτήσει με 12,5 εκατομμύρια ευρώ 6 πανομοιότυπες γέφυρες στην Αττική μας. Μία, όπως ξέρετε, είχε τοποθετηθεί στον Άλυμο, τώρα είναι αυτή στο Παλαιό Φάλιρο. Άλλη μία, για ένα μήνα γίνονται εργασίες στη Μεσογείο, στην Αγία Παρασκευή. Άλλες δύο θα μπουν στο ύψος Χαϊδαρίου, στη Λεωφόρο Καβάλας, και άλλη μία θα είναι στην Πανόρμα. Όλα αυτά στο πλαίσιο του να μπορέσουμε να υπάρχει ασφάλεια. Τώρα είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί κανείς, ενώ έχει κατασκευαστεί, εάν δεν γίνει η παραλαβή, επαναλαμβάνω, της γέφυρας, που είναι θέμα 24 ώρων, ώστε αυτό πράγματι να εγκαινιαστεί, να δοθεί και να δώσει αυτές τις μεγάλες λύσεις, όπως είπατε, δηλαδή της έλλειψης των τροχαίων ατυχημάτων κοινότητας χωρίς αυτή τη γέφυρα. Άρα λοιπόν σε λίγο 24 ώρα η γέφυρα θα δοθεί στο κοινό να περπατάνε, να περνάνε απέναντι κλπ. Ακριβώς θα έλεγα ότι λίγες είναι μέρες. Έτοιμη λίγες κατασκευαστικά. Μέρες. Ναι, κοιτάξτε, είναι έτοιμη κατασκευαστικά πλήρως. Έχει ελεγχθεί, έχει φυτευτεί γύρω από αυτή. Είναι όλα έτοιμα. Τώρα μόνο τα τυπικά, τα οποία νομίζω ότι και αυτά σε λίγα 24 ώρα θα έχουν εκλείψει. Κύριε Πατούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σας. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα μείνετε κοντά μας, διότι πέρα από το ότι έχουμε τον κύριο Σταυρούλια κοντά μας στον φοροτεχνικό για να μας βοηθήσει να βρούμε απαντήσεις σε πάρα πολλά φορολογικά θέματα και σε ερωτήματα που έχετε κι εσείς, θα ανοίξουμε τα τηλέφωνα εξάλλου σε περίπου 10 λεπτά για σας, γιατί ξέρω ότι έχετε πολλά να το ρωτήσετε. Στις 11, ναι, στις 11, συγγνώμη, όχι στις 10 λεπτά, σε περίπου μισή ώρα. Θα έχουμε στο διάρκεια αυτή επικοινωνία και με την κυρία Στέλλα Αργυρίου, που είναι ψυχολόγος, και θέλω να κουβεντιάσουμε λιγάκι μαζί της αυτό το τραγικό, το φοβερό φαινόμενο των γυναικοκτονιών του τελευταίου καιρού. Για ψήλου πίδημα, οι άντρες σκοτώνουν τη γυναίκα που ζουν μαζί της. Αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου, διότι από κάτω υπάρχει όλη αυτή η ενδοοικογενειακή βία, όλη αυτή η συμπεριφορά του άντρα εξουσιαστή απέναντι στη γυναίκα του, η οποία η καημένη ή κρύβει κάτω από το χαλί το τι ζει για να μην το μάθουν οι συγγενείς, οι γονείς, η γειτονιά, ή φοβάται να μιλήσει. Θέλω λοιπόν να μιλήσουμε με την κυρία Αργυρίου, την ψυχολόγο, για το θέμα αυτό. Και βέβαια θα έχουμε μπροστά μας το θέμα του κορονοϊού και της επιδημίας, η οποία επιδημία, κυρίες και κύριοι, κατά τα ψέματα καλπάζει με την μετάλλαξη Δέλτα. Ας είμαστε ειλικρινείς, είναι πολλά τα κρούσματα. Καθημερινά γύρω στις 3.000. Δεν βλέπω φως αυτή τη στιγμή, και δεν βλέπουν πολύ, δυστυχώς, επιδημιολόγοι φως. Και λένε ότι αν τα πράγματα πάνε έτσι, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και το χειμώνα ιδίως, θα έχουμε τραγικά προβλήματα με το θέμα του κορονοϊού. Θα μιλήσουμε λοιπόν με την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου λίγο αργότερα, που είναι καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Καποδιστριακό. Πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά είμαστε κοντά σας. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, αυτό που διαπιστώνω σαν δημοσιογράφος είναι ότι έχει τρομάξει η ελληνική κοινωνία από τις τελευταίες αλλεπάλληλες γυναικοκτονίες που έχουν σημειωθεί. Μέσα σε 2 μήνες, 7-8 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, δολοφονημένες από τους συντρόφους τους, από τους συζύγους τους. Και το ερώτημα είναι τι συνέβη ξαφνικά. Τι είναι αυτή η τρέλα, η μανία. Το να σκοτώνεις τη γυναίκα σου για σήμαντη αφορμή ή γιατί το έχεις προσχεδιάσει για κάποιους λόγους δικούς σου, ή γιατί θύμωσες, ή γιατί ζηλεύεις. Πολλοί λένε ότι φταίνουν οι εγκλεισμοί στο σπίτι, φταίει η επιδημία που μας ένωσε και μας χώρισε, φταίνε τα οικονομικά μέτρα και αυτή η τραγική περίοδος που περνάμε οικονομικά όλοι μας. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση στα ερωτήματα αυτά ή μια να πει κανείς την αιτία. Όπως και να έχει το πράγμα, είναι ώρα να μιλήσουν λίγο οι ειδικοί. Και στη σημερινή μας εκπομπή μέσω Skype θα μιλήσουμε με την ψυχολόγο, την κυρία Στέλλα Αργυρίου, για τα θέματα αυτά. Καλησπέρα, κυρία Αργυρίου. Καλησπέρα σας. Πέστε μου ξαφνικά, πού αποδίδεται σε αυτό το ξέσπασμα της βίας και της ενδοοικογενειακής βίας που πάντοτε βέβαια υπάρχει, αλλά κυρίως αυτών των αλλεπάλληλων δολοφονιών γυναικών για σήμαντες αφορμές? Σας άκουγα πριν που μιλούσατε με μεγάλη προσοχή και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω στο γεγονός ότι πολλές φορές κρύβουμε τα προβλήματα, όπως πολύ σωστά είπατε, κάτω από το χαλί. Δηλαδή τώρα, ο εγκλεισμός, ο κορονοϊός, όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα υπήρχαν στις οικογένειες. Απλά ο καθένας έβρισκε διεξόδους. Κλειστήκαμε μέσα στο σπίτι μας και ήρθαμε αντιμέτωποι με τους ανθρώπους μας. Mm-hmm. Η ενδοοικογενειακή βία λοιπόν μέσα στην καραντίνα είχε αύξηση. Εκεί όμως που αποδίδω το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Χαρταβέλα, είναι στην έλλειψη υπομονής που μας χαρακτηρίζει. Έλλειψη υπομονής. Δεν επικοινωνούμε. Έχουμε μάθει να λειτουργούμε μέσα από τα κινητά μας και τους υπολογιστές. Δεν έχουμε μάθει να αναπτύσσουμε τον διάλογο. Δεν έχουμε υπομονή. Και δεν σεβόμαστε. Όμως, αυτές οι 6 δολοφονίες των γυναικών νομίζω πως είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό.
οι σύζυγοι θεωρούσαν τις γυναίκες κτήμα τους. Οι σχέσεις λοιπόν αυτές ήταν ιδιοκτησιακού χαρακτήρα. Και όταν οι σχέσεις γίνονται ιδιοκτησιακού χαρακτήρα, ξεκινάει από ένα μικρό περιστατικό ελέγχου και η βία κλιμακώνεται. Και αν δεν βάλουμε όρια, αν πούμε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί, γιατί συνήθως οι γυναίκες που κακοποιούνται δυστυχώς βρίσκουν πολύ μικρές αιτίες και αφορμές να δικαιολογούν την κακοποίησή τους. Και όσο η κακοποίηση δικαιολογείται, τόσο η βία αυξάνεται, γιατί η βία έχει κλιμάκωση. Να δώσουμε λοιπόν πολύ σημαντική και μεγάλη προσοχή στα πρώτα σημάδια της βίας. Να φροντίσουμε σαν κράτος να οργανωθεί επιτέλους μια εκστρατεία καταπολέμησης της βίας από τη στιγμή που βλέπουμε ότι υπάρχει έξαρση. Να φροντίσουμε να αυστηροποιηθούν οι ποινές έτσι ώστε όποιος έχει την τάση να είναι βίαιος να το ξανασκεφτεί. Και τρίτον και πολύ σημαντικό, να φτιάξουμε ένα υποστηρικτικό δίκτυο για όλες αυτές τις γυναίκες για την επόμενη μέρα τους. Να μπορέσουν να νιώσουν ασφαλείς και ειδικά εκείνες που είναι μητέρες, να συνεχίσουν τη ζωή τους μόλις καταγγείλουν το περιστατικό. Δυστυχώς οι περισσότερες από τις γυναίκες που υποφέρουν σε αυτές τις καταστάσεις φοβούνται να μιλήσουν. Φοβούνται την επόμενη μέρα. Πώς θα τις αντιμετωπίσει ο σύζυγος, το περιβάλλον, οι συγγενείς, οι γονείς, η γειτονιά. Και τι κάνουνε, κρύβονται στο καβούκι τους και υπομένουν και υποφέρουν και ανέχονται μία συμπεριφορά από τον σύζυγο που είναι εξουσιαστής και βασανιστής παράλληλα. Κύριε Χαρδαβέλα, κύριε Αργυρίου, αν επιτρέπετε, νομίζω ότι αυτή η σχέση ιδιοκτησιακού καθεστώτος που αναφέρατε νωρίτερα, τα παλιότερα χρόνια ήταν πολύ πιο έντονη από ότι τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Το φαινόμενο αυτό της ενδοοικογενειακής βίας είναι κάτι που τώρα έχει ξεσπάσει ή κάτι που τώρα έχει φωτιστεί λίγο παραπάνω? Ενώ προϋπήρχε. Έχετε στοιχεία, δηλαδή γνωρίζετε? Το φαινόμενο αυτό της ενδοοικογενειακής βίας υπήρχε. Σκεφτείτε ότι είμαστε μια κοινωνία που τόσα χρόνια έλεγε «Εσύ είσαι άντρας και έχεις το δικαίωμα να κάνεις αυτό, εσύ είσαι γυναίκα και πρέπει να υπομένεις». Τώρα όμως τα τελευταία χρόνια, επειδή και εμείς οι γυναίκες είμαστε ανεξάρτητες, έχουμε μπει στη διαδικασία είτε να απαντάμε είτε να μην ανεχόμαστε συμπεριφορές. Δεν είναι όπως παλιά που η γυναίκα ήταν μέσα στο σπίτι και είχε δύο ρόλους. Έχουμε πολλούς ρόλους και μας αξίζει μια καλύτερη ζωή. Αυτό θέλω να το καταλάβει ο κόσμος και όλες οι γυναίκες που είναι μέσα σε σχέσεις που βιώνουν είτε κακοποίηση είτε δεν περνάνε καλά. Τώρα ξέρετε κάτι, το κόλπο, το διαφαινόμενο κόλπο των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων είναι, έχει ψυχολογικά προβλήματα. Πρέπει να τα δούμε, διότι ο άνθρωπος αυτός έχει μέσα του προβλήματα τα οποία τον οδηγούν μερικές φορές χωρίς να το θέλει στη δολοφονία. Ευσταθεί αυτό το επιχείρημα και εν πάση περιπτώσει μπορεί να διευκρινιστεί και να φωτιστεί αν πράγματι ένας άνθρωπος έχει ψυχολογικά προβλήματα που μπορούν να τον οδηγήσουν σε έναν φόνο που δεν τον ήθελε. Είναι πολύ άδικο για τους ψυχικά ασθενείς να χρησιμοποιούμε αυτό το χαρτί πάντα. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα, που είναι ψυχικά ασθενείς και παίρνουν την αγωγή τους, είναι πλήρως λειτουργικοί. Δεν μπορεί λοιπόν, επειδή εμείς χάσαμε τον έλεγχο, κάθε φορά να λέμε ότι από πίσω κρύβεται μία διαταραχή. Δεν κρύβεται μία διαταραχή. Δεν σκοτώνει ούτε η ζήλια, δεν σκοτώνει ούτε η κακιά στιγμή, σκοτώνει ο άνθρωπος που μέσα του έχει τα χαρακτηριστικά ενός δολοφόνου. Γιατί όλοι μας, μην μου πείτε ότι δεν έχουμε καυγάδες στην καθημερινότητά μας, διαπλοκές, ίντριγες ή οτιδήποτε άλλο, δεν νομίζω ότι κυκλοφορούμε με ένα μαχαίρι και απειλούμε τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε, πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι έφτασαν σε αυτό το σημείο γιατί ήταν η βία μέρος του χαρακτήρα τους. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και εύχομαι να τα ξαναπούμε σε καλύτερη κατάσταση. Με μεγάλη χαρά. Να είστε καλά. Γεια σας. Είναι ένα φοβερό θέμα αυτό. Αυτό και το ερώτημα που κάνατε ήταν πολύ σωστό. Ότι υπήρχαν φαινόμενα τέτοια, τα οποία μπορεί να τα κρατάγαν και στο σκοτάδι. Κύριε Χαρδαβέλα, αυτό που
υπήρχε η δράση του άντρα, αλλά μέχρι τώρα δεν υπήρχε η αντίδραση της γυναίκας. Πλέον η γυναίκα αντιδρά. Η γυναίκα έχει λόγο στην κοινωνία, η γυναίκα έχει λόγο ύπαρξης, έχει ζωή δικιά της. Και από τη στιγμή που αποφασίζει να αντιδράσει, εκεί δημιουργείται το πρόβλημα και ξεφεύγει ο άντρας και γίνεται ό,τι γίνεται. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάρει ιδιαίτερα μέτρα και ιδιαίτερη νομοθετική ρύθμιση πλέον η πολιτεία για το φαινόμενο αυτό, για να μπορέσουμε να το κυκλώσουμε και να το πατάξουμε τώρα που είναι στην αρχή. Οι πληροφορίες δικές μου, κύριε Σεγγύρη, είναι ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης μελετάει ένα νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει βαρύτατες ποινές για όλους αυτούς, όχι μόνο για αυτούς που δολοφονούν τις γυναίκες τους, αυτούς που τις δέρνουν, που τις χτυπάνε, που τις κλείνουν στο σπίτι μέσα. Γενικά που εφαρμόζουν αυτή την ενδοοικογενειακή λεγόμενη βία, η οποία περνάει και στα παιδιά. Και καταλαβαίνετε ότι μεγαλώνουν κάποια παιδιά μέσα σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την κόλαση. Και τι άνθρωποι βγαίνουν μετά στην κοινωνία, άραγε, από όλη αυτή την υπόθεση. Από εκεί και πέρα, ναι, είναι θέμα παιδείας και είναι θέμα κυρίως να βοηθηθούν αυτές οι γυναίκες που φοβούνται να μιλήσουν, να μιλήσουν. Δεν θα γλιτώσουν μέσα στη σιωπή τους. Αυτό το λέω έτσι και με τη γνώση που έχω σαν δημοσιογράφος, έχω ζήσει πολλές περιπτώσεις. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Να μην πάμε ακόμη σε διαφημιστικό διάλειμμα. Α, έχουμε την κυρία Ψαλτοπούλου, την καθηγήτρια. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μέσω Skype την κυρία Ψαλτοπούλου, την καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα, κυρία Ψαλτοπούλου. Θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για τις εξελίξεις στο θέμα της πανδημίας και των εμβολίων που γίνονται κλπ. Ο εμβολιασμός προχωράει με μικρά βήματα από ό,τι φαίνεται. Αυτό μας οδηγεί άραγε πού μετά από 2 μήνες, 3, διότι πολλοί λένε ότι με τα δεδομένα τα σημερινά θα έχουμε ένα νέο κύμα επιδημίας που θα είναι πολύ χειρότερο από αυτό που έχουμε ζήσει. Για πέστε με εσείς τι πληροφορίες έχετε. Θυμάστε κι εσείς ότι αρχές Ιουνίου ήμασταν στο επίπεδο των 300 νέων κρουσμάτων ημερησίως. Όμως ήρθε η μετάλλαξη τύπου Δέλτα, όχι μόνο στη χώρα μας από την Ινδία, αλλά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στον βόρειο ημισφαίριο. Βεβαίως γενικά εξαπλώθηκε σε όλες τις χώρες παγκοσμίως, η οποία είναι τόσο μεταδοτική, ώστε άλλαξε αυτά που γνωρίζαμε μέχρι τότε, από την άποψη ότι πλέον κανείς δεν είναι ασφαλής. Και ειδικά είχαμε συνηθίσει στους εξωτερικούς χώρους με ασφάλεια να κυκλοφορούμε χωρίς μάσκα. Βλέπουμε τώρα όμως ότι στους εξωτερικούς χώρους, όταν υπάρχει συνωστισμός με τα παραδείγματα των κέντρων διασκέδασης και άλλων χώρων, δυστυχώς υπάρχει μεγάλη μεταδοτικότητα. Ακόμα περισσότερο βεβαίως στους εσωτερικούς χώρους ή όταν δεν κρατάμε τα μέτρα. Το σημαντικό όμως είναι ο εμβολιασμός. Από την άποψη ότι αν είμαστε εμβολιασμένοι, μειώνουμε πολύ την πιθανότητα να νοσήσουμε, να κολλήσουμε, αλλά πάρα πολύ μειώνουμε την πιθανότητα να νοσήσουμε πολύ βαριά, να διασωληνωθούμε ή να πεθάνουμε. Επομένως, το βασικό στοίχημά μας αυτή τη στιγμή είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση, και εμείς μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση με τον εμβολιασμό μας και με το να κρατάμε τα μέτρα όπως μάσκα και τα τεστ όποτε χρειάζεται για να ελέγξουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ξέρετε κάτι, ο κόσμος διαβάζει ή μαθαίνει ακόμη και για θανάτους ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί και 2 φορές. Δηλαδή, πολύ σπάνια. Σπάνια, ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό, δηλαδή, γιατί σε κάποιους ανθρώπους... Για πολλούς λόγους ιατρικούς, δηλαδή αυτό που λένε. Μπορώ να σας πω 2. Ο πρώτος είναι να έχει εμβολιαστεί κάποιους αρκετούς μήνες πριν και τώρα χωρίς να το γνωρίζει να είναι 75-80 ετών, 85 ετών και χωρίς να το γνωρίζει να έχουν πέσει τόσο πολύ τα αντισώματα ώστε να μην του προσφέρουν ανοσία. Αυτός είναι ένας βασικός λόγος. Ένας δεύτερος λόγος είναι άτομα που έχουν ένα άλλο πρόβλημα υγείας,
μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο, μία νοσοκαταστολή, τα οποία και με τους δύο εμβολιασμούς δεν έχουν καταφέρει να αποκτήσουν ένα επίπεδο αντισωμάτων μέσα τους, έτσι ώστε να είναι καλυμμένοι. Mm-hmm. Αυτοί είναι δύο βασικοί λόγοι και υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Επομένως, ας μην δούμε την εικόνα της εξαίρεσης ότι ένας εμβολιασμένος μπορεί να τύχει να διασωληνωθεί, το οποίο είναι ως γεγονός, αλλά την εικόνα της πραγματικότητας που πρέπει να τη βλέπουμε συνολικά, το οποίο είναι ότι κάποιος που είναι εμβολιασμένος πλήρως έχει 10 φορές μικρότερη πιθανότητα να διασωληνωθεί ή να πεθάνει. Αυτό είναι που πρέπει να κοιτάζουμε και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Έχουμε μικρότερο υλικό φορτίο ως επιτοπλίστων, επομένως κατά πάσα πιθανότητα και να κολλήσουμε, κολλάμε πιο δύσκολα τους γύρω μας και έτσι προστατεύουμε και την οικογένειά μας και το κοινωνικό μας περίγυρο και τον επαγγελματικό μας χώρο. Για πέστε μου, θα χρειαστεί να εμβολιαστούμε και τρίτη φορά, διότι κάτι τέτοιο κουβεντιάζεται. Ναι, έχετε απόλυτα δίκιο. Ο τρίτος εμβολιασμός είναι σε συζήτηση παγκοσμίως. Γνωρίζουμε ότι τα αντισώματα μπορεί να διαρκούν και στους υγιείς ενήλικες σε ένα χρόνο, ένα μισό χρόνο. Θα μειωθούν όμως, αλλά σε κάποιους και από τους υγιείς ενήλικες έχουν αρχίσει ήδη και εξαφανίζονται. Κυρίως δεν έχουμε ακόμα ούτε το EMEA, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, ούτε τον Αμερικάνικο Οργανισμό να έχει πάρει μια τέτοια απόφαση. Όμως κυρίως θα προηγηθούν τα άτομα τα ηλικιωμένα, άνω των 75-80 ετών, οι ανοσοκατασταλμένοι, αυτοί οι ευάλωτοι πληθυσμοί που λέμε, και σίγουρα και οι υγειονομικοί υπάλληλοι οι οποίοι έρχονται σε καθημερινή επαφή με υψηλό υλικό φορτίο. Γίνονται πολλές σκέψεις, δηλαδή παράδειγμα συζητιέται στο εξωτερικό μήπως από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο κάποιος πηγαίνει στον γιατρό του και μαζί με το εμβόλιο της γρήπης κάνει και το εμβόλιο έναντι του κορονοϊού. Οι φαρμακευτικές εταιρείες ετοιμάζουν καινούργια εμβόλια τα οποία να καλύπτουν καλύτερα και τη μετάλλαξη τύπου Δέλτα. Και επομένως γίνεται μία άλλη προσπάθεια. Επίσης προτείνουν ότι ανεξάρτητα με τι έχεις εμβολιαστεί στο πρώτο και στη δεύτερη δόση, θα είναι, μπορείς να κάνεις ένα mix and match που λέγεται, δηλαδή μπορείς να πας σε οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο θέλεις και να κάνεις την τρίτη δόση. Γίνεται πάρα πολύ συζήτηση και σε κοινωνικό πολιτικό επίπεδο και σε επιστημονικό επίπεδο πώς πρέπει να είναι όλη αυτή η διαδικασία για την επαναληπτική δόση. Μάλιστα. Με το φάρμακο επίσης κουβεντιάζεται κάτι και ανοίγονται ελπίδες, δημιουργούνται ελπίδες για φάρμακο, όχι για το εμβόλιο, για το φάρμακο. Και από το Ισραήλ έχουν έρθει εδώ πέρα και κάνουν κάτι έρευνες σωτηρία από ό,τι μαθαίνω. Πού είναι το, σε ποια φάση είμαστε το θέμα αυτό? Υπάρχει προοπτική ενός φαρμάκου? Σωστά, γίνονται πολλές προσπάθειες με τα φάρμακα. Όπως είπατε, έχουμε και θετικά στοιχεία και από το νοσοκομείο Σωτηρία. Υπάρχουν διάφορα φάρμακα που έχουν κριθεί, όμως δεν υπάρχει δυστυχώς αυτή τη στιγμή το ένα φάρμακο που θα πεις «έχω μία μικροβιακή πνευμονία, θα πάρω αυτό την αντιβίωση για 7-10-15 μέρες και θα γίνω καλά». Δηλαδή πρέπει να υπάρξει ένας συνδυασμός φαρμάκων. Τα φάρμακα που έχουμε μέχρι στιγμής είναι καλά, αλλά δεν έχουν τόσο μεγάλη αποτελεσματικότητα. Θέλουμε ένα κοκτέιλ αυτών των φαρμάκων, τα οποία να είναι αποτελεσματικά στα διάφορα στάδια της νόσης του κορονοϊού. Και βλέπετε ο κορονοϊός πόσο πολύ προσβάλλει όλα τα συστήματα του οργανισμού. Στην ουσία μπορεί να χρειάζονται και επιμέρους φάρμακα για οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανίσει ο κορονοϊός. Είναι ένα σύνθετο θέμα η φαρμακευτική αγωγή κατά της νόσης του κορονοϊού που κυρίως αφορά τα νοσοκομεία. Εμάς όμως μας αφορά ο εμβολιασμός. Επομένως, αν εμβολιαστούμε, ως ένα μεγάλο βαθμό προστατεύουμε τον εαυτό μας. Κάτι τελευταίο. Καλούνται παιδιά τώρα πλέον 12 έως 15 ετών να εμβολιαστούν και αυτά εν ώψη του ανοίγματος των σχολείων. Τι θα λέγατε στους γονείς αυτούς οι οποίοι φοβούνται, μου έχουν εκφράσει πολύ το φόβο τους και την ανησυχία τους, ναι, να πάω το παιδί μου να του βάλουν μέσα το εμβόλιο και πώς θα αντέξει? Καταρχήν όλοι έχουμε εμβολιάσει τα παιδιά μας όταν ήταν μηνών, το θυμάστε. Μηνών πάρα πολλούς εμβολιασμούς και δεν το σκεφτόμαστε αυτόν με αυτόν τον τρόπο. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε εξαλείψει πάρα πολλές παιδικές ασθένειες που πεθαίνανε χιλιάδες παιδιά τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, διφθερίτιδα, τέτανο,
γιατί είπατε ήδη, θα ξέρετε, εμβολιαζόμαστε. Δηλαδή έχουμε μία σειρά εμβολίων. Επομένως δεν θα το κάνει ο γονιός αυτό στο παιδί την πρώτη φορά. Έχουμε εμπειρία από την Αμερική και τον Καναδά που εκατομμύρια έφηβοι, γιατί μιλάμε τώρα για εφήβους αυτές τις ηλικίες, έχουν εμβολιαστεί με ασφάλεια. Πάρα πολύ σπάνιες μικρές ανεπιθυμητές ενέργειες οι οποίες αντιμετωπίζονται άνετα. Και έχουν δει στην Αμερική ότι στις περιοχές που έχουν μικρή εμβολιαστική κάλυψη έχουμε εκτός από πολλά COVID περιστατικά στους εφήβους και στα παιδιά, δηλαδή πιέζονται πάρα πολλές από όλες αυτές τις κατηγορίες, έχουν και αύξηση κάποιοι άλλοι ιοί, όπως ένας αναπτυστικός εγκυτιακός ιός που επίσης τα πιέζει. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι παρόλο που είναι πολύ σπάνιο ένα παιδί να νοσήσει βαριά, δεν είναι απίθανο. Και όταν θα έχουμε μεγάλη επιδημία στους εφήβους και στους νέους ενήλικες, όπως έχουμε δει και στη χώρα μας, έχουμε δει δυστυχώς πολύ σπάνια περιστατικά θανάτων, μπορούμε να δούμε δυστυχώς διασωληνωμένα παιδιά, το οποίο είναι κάτι απόλυτα τραγικό, κάτι που δεν θα το θέλαμε με τίποτα. Και σε ένα δεύτερο λόγο, καλό είναι να σκεφτούμε ότι το παιδί που έχει κολλήσει θα έρθει στο σπίτι και μπορεί να επηρεάσει ή να κολλήσει ένα άτομο ευάλωτο που είναι, που μπορεί να έχει εμβολιαστεί, αλλά είναι εξίσου ευάλωτο στο σπίτι μας. Βεβαίως, δεν εμβολιάζουμε τα παιδιά για να προστατεύσουμε τους ενήλικες ή τους ηλικιωμένους, αλλά κυρίως τα εμβολιάζουμε για την ασφάλειά τους, εξαιρετικό προφίλ αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, και επίσης αποφεύγουμε και όλα αυτά τα συμπτώματα που λέγονται σπανίως βέβαια, αλλά υπάρχουν και στα παιδιά τα long COVID, που είναι η έλλειψη συγκέντρωσης, η κόπωση, η λεμφαδενοπάθεια. Σπανίως δηλαδή το βλέπουμε και αυτά στα παιδιά που έχουν κολλήσει, στους εφήβους που έχουν κολλήσει COVID. Κύριε Φταλπού, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα ρυθμιστικό διάλειμμα, μικρό. Τελειώσαμε με τους καλεσμένους μας μέσω Skype. Οπότε θα είμαστε εδώ πέρα με τον κύριο Σταυρούλια από τώρα μέχρι τις 11.30. Γύρω στις 11 περίπου, 11:05 θα ανοίξουμε τα τηλέφωνα για σας. Μπορείτε να το ρωτήσετε ό,τι θέλετε για φορολογικά σας θέματα, ερωτήσεις, τι θα γίνει με την εφορία, με τις υποχρεώσεις σας, με τις δόσεις, τις καινούργιες που έτσι δεν είναι, που θα έχουμε περίπου 70. 72, 36, 72 δόσεις. 36 και 72, ποιοι δικαιούνται να τις κάνουν, να τις έχουν κλπ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, είμαστε πλέον μόνοι μας με τον κύριο Σταυρούλια, τον φοροτεχνικό εδώ στο στούντιο. Μόνοι μας, μαζί σας δηλαδή. Έχω αρκετά πράγματα να το ρωτήσω, που έχουν σχέση με την εφορία βέβαια και τις υποχρεώσεις μας. Αλλά πριν το ρωτήσω οτιδήποτε, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν καλά νέα, επιτέλους και ευτυχώς, για τον ελληνικό τουρισμό. Τα πράγματα πάνε καλά. Δηλαδή, οι αφίξεις είναι πλέον σε ένα επίπεδο που το είχαμε, το περιμέναμε, το είχαμε υπολογίσει. Προφανώς η Ελλάδα έδειξε το πρόσωπό της ότι δεν είναι μια χώρα η οποία δεν παίρνει μέτρα και έχουν αρχίσει και έρχονται τουρίστες. Ελπίζουμε να μην αλλάξει αυτή η κατάσταση. Βέβαια, από ό,τι μαθαίνω, ο Πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να μην προχωρήσει σε οριζόντια μέτρα, αλλά σε παρεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα. Όπως έγινε αυτό με τη Μύκονο, πριν από 10 μέρες που είπε, παιδιά, τέλος, 12 η ώρα, όλοι στα σπίτια σας ή στα ξενοδοχεία σας και πάλι 6 το πρωί έξω. Βέβαια, αυτό καταλαβαίνει τι σημαίνει για νησιά που ζούνε με από τον τουρισμό αυτούς τους μήνες. Δηλαδή, μιλάμε πλέον ότι έχει μείνει. Έχει μείνει ο Αύγουστος, έχει μείνει ο Σεπτέμβριος και άλλο λίγο από τον Οκτώβριο. Αλίμονο, λοιπόν, εάν προχωρήσουν σε lockdown τοπικά και κλείσουν νησιά. Αλλά μέχρι στιγμής, από ό,τι μαθαίνω και από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Τουρισμού, είναι ευχαριστημένοι με την εξέλιξη των πραγμάτων που δεν ήταν πριν από 20 μέρες. Πάμε λοιπόν τώρα στα θέματα τα φορολογικά μας. Κύριε Σταυρούλια, να ρωτήσω καταρχήν το εξής. Επιβάλλουν μέτρα και κρατήσεις στα αναδρομικά των συντάξεων που έχουν δώσει στους συνταξιούχους. Έχω πάρα πολλά παράπονα από ανθρώπους που λένε
μου είπανε ότι αναδρομικά θα πάρεις τόσα. Και ξαφνικά μου λένε να πας αυτά να τα δηλώσεις σε προηγούμενα χρόνια για να φορολογηθείς. Σωστά. Δεν είναι άδικο το μέτρο. Τα αναδρομικά είναι χρήματα που έπρεπε να πάρθουν το 2015 και το 2016. Μάλιστα. Εάν τα χρήματα αυτά λοιπόν ο συνταξιούχος τα είχε πάρει τότε, θα τα είχε δηλώσει στη φορολογική του δήλωση και θα είχε πληρώσει τον φόρο που αναλογεί. Δεν τα πήρε μαζεμένα τώρα. Τα πήρε τώρα. Οπότε τι λέει το Υπουργείο. Για τα χρήματα αυτά που πήρες, που αποτελούν εισόδημά σου, πήγαινε να τα δηλώσεις με συμπληρωματική δήλωση για το 2015-2016, μέχρι το τέλος του 2021 μπορούμε να κάνουμε τη δήλωση, και μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2022 να πληρώσεις το φόρο που αναλογεί. Εδώ, για να διευκολύνουμε την κατάσταση, εάν πρέπει να ζητήσουμε κάτι καλύτερο, είναι το εξής. Το Υπουργείο γνωρίζει τα δηλωθέντα εισοδήματα του 2015 και 2016. Θα μπορούσε κάλλιστα να προσθέσει στη φορολογική δήλωση τα νέα εισοδήματα, να την εκαθαρίσει και να πάει απευθείας ένα email ή ένα εκαθαριστικό με το φόρο που πρέπει να παρακριθεί. Ή, ακόμα πιο προηγμένα, να του πει ότι είναι να πάρει 1.500 ευρώ χρωστούμενα για το 2015 και 2016, αλλά αυτά τα 1.500 ευρώ έχουν 300 ευρώ φόρο, οπότε θα στείλω τα 1.200 και είμαστε εντάξει. Για να διευκολύνει λίγο δηλαδή τις διαδικασίες, συνταξιούχοι είναι μεγάλοι άνθρωποι. Δεν μπορεί τώρα μέσα στον Αύγουστο, μέσα στο Σεπτέμβριο να έρχονται πάλι στα λογιστικά γραφεία για να κάνουν πάλι φορολογική. Για εμάς είναι δουλειά. Για εμάς τα λογιστικά γραφεία δουλειά είναι αυτό. Αλλά είναι άδικο να έρχονται στα λογιστικά γραφεία τώρα για να πληρώνουν 20 ευρώ και 30 ευρώ για να κάνουν μια συμπληρωματική δήλωση για χρήματα που δεν τους είχε δώσει τέλος πάντων την ώρα που έπρεπε το κράτος. Καλό είναι να γίνουν αυτοματοποιημένα αυτά. Πιστεύω ότι σε μελλοντικό χρόνο αυτά θα έχουν αυτοματοποιηθεί. Θα έχει προχωρήσει και άλλο ψηφιοποίηση για να μην έχουμε τέτοιες ταλαιπωρίες. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Μου παραπονέθηκαν πολύ ότι αυτά τα χρήματα. Λόγω ΕΣΠΑ που πήρανε, μικροεπιχειρήσεις κλπ. Μπορούν να κατασχεθούν. Δηλαδή, περνάνε πρώτα μέσα από μια διαδικασία να δουν η εφορία τι μπορεί να αρπάξει, το ΙΚΑ, αν χρωστάνε. Σωστά. Τα περισσότερα από τα επιδόματα, οι επιστρεπτές προκαταβολές, οι επιδοτήσεις που έχουν δοθεί, είναι ακατάσχετες και αφορολόγητες. Το ΕΣΠΑ που έχει δοθεί μέσω της περιφέρειας όμως, περνάει από μια διαδικασία ελέγχου το αν υπάρχουν οφειλές στο δημόσιο, ΙΚΑ και εφορία. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν τα χρήματα αυτά για να τα πάρουμε θα πρέπει να πάμε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Εάν όμως χρωστάμε, πηγαίνουμε βεβαίως οι οφειλείς και θα μας παρακρατήσουν το 30%. Εάν είναι δηλαδή να πάρουμε 10 χιλιάρικα, θα μας κρατήσουν τα 3 χιλιάρικα για τις υποχρεώσεις μας και τα άλλα 7 θα μας τα δώσουν. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αυτή την υποχρέωση, είναι όλοι οι επιχειρηματίες? Είναι όλες οι επιχειρήσεις που έχουν πάρει ΕΣΠΑ μέσω από την περιφέρεια Αττικής. Από οποιαδήποτε περιφέρεια, στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ στη δικιά μας της Αττικής. Όσοι έχουν πάρει χρήματα από αυτό το ΕΣΠΑ, έχουν εγκριθεί, έχουν βγει αποτελέσματα για αυτό το ΕΣΠΑ. Για να εκταμιεύσουν, θα τους το ζητήσει ο φορέας αμέσως. Δηλαδή, θέλω ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Όσοι δεν μπορούν να προσκομίσουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα γιατί οφείλουν, θα προσκομίσουν βεβαίως οι οφειλείς και θα παρακρατηθεί το 30%. Τώρα, υπάρχει παράλληλα, κυρίες και κύριοι, ένα πακέτο φορολογικών μέτρων από την πλευρά της κυβέρνησης που εξετάζεται αν θα εφαρμοστεί και έχει σχέση με το αν υπάρξει δημοσιονομικός χώρος. Δηλαδή, αν τα έσοδα του κράτους επιτρέπουν να εφαρμοστούν αυτά τα ευνοϊκά, τα θετικά μέτρα για τον φορολογούμενο πολίτη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να τα βλέπουμε ένα-ένα με την βοήθεια του κυρίου Σταυρούλια. Για το 2022 ισχύει η αναστολή καταβολής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα. Σωστά. Η εισφορά αλληλεγγύης ισχύει και για φέτος. Είναι για τον ιδιωτικό τομέα, για τις ατομικές επιχειρήσεις, για αυτούς που έχουν εισοδήματα από επιχειρήσεις, όμικρον, έψιλον, έψιλον, έψιλον. Είναι αναστολή καταβολής της εισφοράς. Είναι αναστολή καταβολής. Πρόθεση του Υπουργείου είναι να το επεκτείνει και να το επεκτείνει και στο δημόσιο το αίμα. Να καταργήσει δηλαδή την εισφορά αλληλεγγύης, την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης. Δεν την έχει καταργήσει μόνο για τους συνταξιούχους, φέτος τουλάχιστον, δεν έχει καταργηθεί για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, με τη λογική πως ο συνταξιούχος και ο δημόσιος υπάλληλος δεν έχει δεκτεί πίεση στα εισοδήματά του λόγω του κορονοϊού. Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπαλλήλοι έχουν πληρωθεί κανονικά, άσχετα με την πανδημία του κορονοϊού. Οπότε για αυτούς ισχύει κανονικά η έκτακτη φορά αλληλεγγύης. Για όλους τους υπολείπους δεν ισχύει για φέτος. Πρόθεση του Υπουργείου ήταν και προεκλογική εξαγγελία της κυβέρνησης πως θα καταργήσει την εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό είναι το πρόγραμμα που θέλουμε να παρουσιάσουμε και τώρα. Επί της ουσίας τι λένε, εμείς θα προσπαθήσουμε να δούμε αν βγαίνει να υλοποιήσουμε παρά τις όποιες δυσκολίες το πρόγραμμα για το οποίο έχουμε εκλεγεί. Αυτό είναι το αφήγημα δηλαδή. Οπότε πρόθεση είναι η εισφορά αλληλεγγύης του χρόνου να καταργηθεί και για τους δημοσίους υπαλλήλους και για τους συνταξιούχους. Τώρα βλέπω εδώ πέρα διατήρηση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.
Σωστά, έχει καταργηθεί κατά τρεις μονάδες, έχει μειωθεί κατά τρεις μονάδες οι ασφαλιστικές φορές. Θέλουν να το κρατήσουν και θέλουν να το μειώσουν και κατά 0,60 ακόμα. Είναι σημαντικό και αυτό. Είναι σημαντική μείωση στις ασφαλιστικές φορές για τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, αν υπήρχε μία αύξηση 30%, θα γκρινιάζαμε, θα γινόταν χαμός. Μία μείωση 3% είναι σημαντική και δείχνει την πορεία προς την οποία κινούμαστε. Σωστά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, το 2022, για το οποίο εξετάζεται η περίπτωση μείωσης του ΕΦΙΑ 8% κατά μέσο όρο. Σωστά. Για το 2022, όχι τώρα, προσέξτε, μην παίρνετε. Εδώ έχει βοηθήσει μάλλον οι αλλαγές αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, όπου κάποια ακίνητα που δεν είχαν μεγάλες αξίες, τώρα με τις αντικειμενικές αξίες θα πληρώσουν ένα ΕΦΙΑ λίγο πιο σοβαρό. Οπότε, επειδή το δημόσιο, το κράτος λέει ότι δεν θέλω να εισπράξω περισσότερα χρήματα από τον ΕΦΙΑ, άρα τα χρήματα αυτά που θα πάρω από κάποιους που δεν τα πλήρωναν τόσο καιρό, θα τα μοιράσω με τη μορφή μιας έκπτωσης σε όλους τους υπόλοιπους. Είναι καλοδεχούμενη οποιαδήποτε έκπτωση, ένα 8% στην ΕΦΙΑ είναι μια σοβαρή έκπτωση. Σωστό. Και πάμε τώρα στο 2023. Να δούμε τι εξετάζεται από την κυβέρνηση, με την προϋπόθεση πάντοτε ότι θα υπάρχει ο κατάλληλος δημοσιονομικός χώρος. Το λέω και το ξαναλέω αυτό, που σημαίνει. Σωστά. Ότι αν έχουν τα λεφτά στα ταμεία τα κρατικά, από όλα αυτά που θα μας επιβάλλουν ως φορολογικές υποχρεώσεις μας, τότε θα γίνουν αυτά που κουβεντιάζουμε. 2023. Πλήρης κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για ιδιωτικό, δημόσιο τομέα και συνταξιούχους. Το είπαμε πριν από λίγο. Αυτό ακριβώς είπαμε πριν από λίγο. Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,60 ποσοστιαίες μονάδες που μου το είπατε. Μείωση κατά 5% του τέλους επιδεύματος. Το τέλος επιδεύματος είχε υποσχεθεί πως θα το καταργήσει τελείως. Ξεκινάμε με μία μείωση κατά 50%. Είναι καλοδεχούμενη. Το τέλος επιδεύματος φτάνει τα 1.000 ευρώ στις εταιρείες πλέον. Θα πάει στα 500 ευρώ, εάν το επιτρέψει ο δημοσιονομικός προγραμματισμός του κράτους. Και τέλος, για το 2023, περαιτέρω μείωση του συντελεστή φορολογίας για τις επιχειρήσεις στο 20% από το 24%. Σωστά. Είχαμε 28% φορολογία, έχουμε πάει στο 24%, 22% φέτος και πρόθεση να πάμε στο 20%. 20. Σωστά. Αυτή είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Ναι, αλλά είναι πολλά λεφτά. Δεν είναι λίγα. Είναι αρκετά χρήματα. Να δούμε αν θα μπορέσει να υλοποιήσει όλο αυτό το πρόγραμμα. Θα είναι χαρά σε Ευαγγέλιο. Λοιπόν, πάμε στο 2024. Υπάρχουν καταργήσεις, κατάργηση τέλους επιδεύματος, κατάργηση τεκμηρίων διαβίωσης. Πολύ σημαντικό μέτρο. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό μέτρο. Έχουν βρεθεί φορολογούμενοι, έχει βρεθεί κόσμος που έχει κληρονομήσει ένα σπίτι. Έχει πάρει μια περιουσία και δεν αντέχει να πληρώνει τα τεκμήρια, τα οποία προφανώς και δεν είναι πραγματικά τα τεκμήρια αυτά. Δηλαδή, ότι μας άφησε ο πατέρας μας ή η μητέρα μας ένα σπίτι 150 τετραγωνικά και έχει ένα τεκμήριο διαβίωσης 8 ή 10 χιλιάδες ευρώ, δεν σημαίνει σόνι και καλά ότι εγώ βγάζω αυτά τα χρήματα. Είναι θέματα τεκμήρια. Καλό είναι να καταργηθούν σε κάθε περίπτωση, να συμμορφωθούν σε πραγματικές ανάγκες και σε πραγματικές τιμές. Μάλιστα. Για το 2024 έχουμε και κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΜΦΙΑ. Αυτό μελετάτε. Ναι, είναι πολύ βαρύ. Εκτός από τον ΕΜΦΙΑ, ανάλογα με την αξία του ακινήτου, έρχεται και ένα συμπληρωματικό ΕΜΦΙΑ, ο οποίος πολλές φορές είναι πολύ περισσότερος από τον αρχικό φόρο. Έχει δεσμευτεί εδώ και η κυβέρνηση ότι θα καταργηθεί ο συμπληρωματικός φόρος. Να δούμε αν θα είναι μέρος αυτής της μείωσης από φέτος. Έχουν ακουστεί ότι ίσως και φέτος υπάρξει μια μικρή μείωση στο συμπληρωματικό φόρο. Μέχρι το 24 ευελπιστούμε να καταργηθεί πλήρως ο συμπληρωματικός φόρος στον ΕΦΙΑ. Και το τελευταίο είναι καθιέρωση δύο βασικών συντελεστών ΦΠΑ, 11% και 22% από 13% και 24%. Μιλάμε για δύο μονάδες μείωση στο ΦΠΑ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Το θυμάμαι το ΦΠΑ στο 8%, εγώ πιο μικρός. Έχει φτάσει πλέον στο 13% και στο 24%. Δύο μονάδες μείωση του ΦΠΑ. Είναι πολύ σημαντική μείωση. Θα τη δούμε αμέσως στην αγορά. Και ξέρετε, όλες αυτές οι μειώσεις επί της ουσίας αυξάνουν την αγοραστική δύναμη του μισθού. Δηλαδή, είχαμε τις προάλλες μία μικρή αύξηση του κατώτατου μισθού. Μαζί με αυτές τις μειώσεις στη φορολογία και στο ΦΠΑ, μιλάμε για μία αύξηση τάξης του 7 ή 8% του μισθού. Είναι σοβαρές αυτές οι αυξήσεις. Δεν είναι μικρές. Και σε κάθε περίπτωση. Με τα μικρά θα προχωρήσουμε. Δεν θα προχωρήσουμε μια μέρα που θα ξυπνήσουμε και θα έχουν αλλάξει όλα. Σιγά σιγά δείχνουν το δρόμο στον οποίο θέλουμε να βαδίσουμε. Μακάρι να τα καταφέρουμε, μακάρι να το επιτρέψει αυτό η δημοσιονομική πολιτική του κράτους και να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτά τα νούμερα που λένε και ακόμα καλύτερα. Και να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας κουβέντα για τα φορολογικά μέτρα με τις δόσεις. Ποιοι δικαιούνται δόσεις, πόσες δόσεις, γιατί ο κόσμος περιμένει πραγματικά να ακούσει τελικά. Είναι πολύ περισσότεροι θέλουν να πάνε να τελειώνουν με την εφορία. Να πάνε να πληρώσουν οι άνθρωποι, ακόμη και αν στενεύουν τα όρια για τους οικονομικά. Αλλά σου λέει να μου δώσεις κάποιες δόσεις, να διευκολυνθώ. Ποιες δόσεις λοιπόν υπάρχουν και ποιοι τις παίρνουν. Η τελευταία αρρύθμιση που έχει ανακοινωθεί
είναι η ρύθμιση που αφορά τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί στην περίοδο του κορονοϊού, τους 17 αυτούς μήνες. Δηλαδή, από τον Μάιο του 20 μέχρι τον Ιούλιο του 21. Όσοι λοιπόν έχουν δημιουργήσει χρέη σε δημόσιο, δηλαδή σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία ΕΦΚΑ, αυτή την περίοδο θα μπορούν να ρυθμίσουν σε 36 άτοκες δόσεις ή σε 72 έντοκες δόσεις, το επιτόκιο θα είναι 2,5%, τις οφειλές αυτές. Ναι. Η ρύθμιση αυτή θα γίνει μέχρι τέλος του χρόνου και η πρώτη δόση θα είναι τέλος Ιανουαρίου του 2022. Εδώ θέλει λίγο προσοχή, γιατί οι 36 άτοκες, εάν κάνουμε 50 δόσεις παραδείγματος χάρη, δεν θα είναι από τις 36 μέχρι τις 5, 14 έντοκες, θα είναι και οι 50 έντοκες οι δόσεις. Η ελάχιστη δόση θα είναι 30 ευρώ το μήνα για οφειλές έως 1.000 ευρώ για την εφορία, ή 50 ευρώ η ελάχιστη δόση για οφειλές πάνω από 1.000 ευρώ, και στα ασφαλιστικά ταμεία η ελάχιστη δόση θα είναι τα 50 ευρώ. Αυτή είναι μια ρύθμιση σκούπα που αφορά τα κορονοχρέη που λέμε. Αυτό που λέγαμε δηλαδή ότι μαζεύονται, πώς θα τα πληρώσουμε στο τέλος. Θα τα πληρώσουμε με 72 δόσεις λοιπόν και επιτόκιο 2,5% ή με 36 άτοκες δόσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, 211-1860-001, τα τηλέφωνα ανοίγουν από τώρα για εσάς φίλες και φίλοι. Μπορείτε να παίρνετε ελεύθερα τηλέφωνα, μας ρωτάτε ό,τι θέλετε κλπ. Πριν ξεκινήσουμε την επαφή μας και θα ξεκινήσουμε από το Αίγιο με τον κύριο Στάθη, θέλω να πω κάτι που ελπίζω να με ακούνε και να το λάβουν υπόψη τους αυτοί που πρέπει να το πάρουν υπόψη τους. Αυτές τις μέρες λόγω καύσωνα γίνεται υπερκατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από τα σπίτια. Δηλαδή, όποιοι έχουν air condition το δουλεύουν full όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα, και παράλληλα ανάβουν φούρνους, ψήνουν, κάνουν, δείχνουν, αναμνηστήρες. Θα έρθει όμως κάποια στιγμή η λυπητερή για όλα αυτά. Επόμενο είναι. Να έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Μετά από 2 μήνες συνήθως. Εκεί πέρα τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα, διότι θα έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ ο λογαριασμός της ΔΕΗ από την κατανάλωση που θα έχουμε. Και φοβάμαι ότι δεν θα έχουν οι άνθρωποι να πληρώσουν εάν δεν γίνουν 2 πράγματα. Είτε εφαρμοστεί ένα άλλο τιμολόγιο για τους 2 μήνες του καλοκαιριού, δηλαδή να πάρουμε Ιούλιο-Αύγουστο ή να πάρουμε Αύγουστο-Σεπτέμβριο, 2 μήνες όπου το τιμολόγιο τους θα είναι χαμηλότερο λόγω της αυξημένης κατανάλωσης. Ή να δοθεί η δυνατότητα στον κόσμο δόσεων που υπάρχουν για την ΔΕΗ, αλλά δεν τις δίνουν παντού και τις δίνουν μικρές. Αυτό το λέω διότι έχω πάρα πολλά τηλεφωνήματα ανθρώπων οι οποίοι μου λένε: πες κάτι για την ιστορία αυτή, διότι θα μας έρθει ο λογαριασμός μετά από 2 μήνες από το ξόδεμα του ηλεκτρικού ρεύματος που κάνουμε τώρα και θα έχουμε να το πληρώσουμε. Και θα έχουμε άλλες ιστορίες εκεί τότε, να κόβονται τα ρεύματα, να τρέχουμε κλπ. Ας το λάβουν υπόψη σε αυτό στο Υπουργείο Οικονομικών, Ενέργειας, δεν ξέρω ποιοι είναι. Ίσως θα έπρεπε για αυτή την περίοδο οι καταναλώσεις να έχουν κάποια έκπτωση ή κάποιο μπόνους από το κράτος για να μην υπερχρεωθούν τα νοικοκυριά. Πρέπει να βοηθήσει αυτόν τον κόσμο, γιατί δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν λογαριασμούς. Είναι φανερό, διότι θα έρθουν κάποια στιγμή υπέροχοι λογαριασμοί. Ξεκινάμε λοιπόν την επαφή μας μαζί σας από το Αίγιο με τον κύριο Στάθη. Καλησπέρα, κύριε Στάθη. Καλησπέρα, κύριε Χαλαμπέρα, και εσάς και στον κύριο. Γεια σας. Καλησπέρα. Δύο ερωτησούλες θέλω στα γρήγορα, πολύ γρήγορα. Ναι. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο αν ξέρει για τους παλιούς συνταξιούχους αν θα δοθούν τα αναδρομικά του επικουρικού, νομίζω, και των δώρων, αν δεν κάνω λάθος. Τα οποία αυτά έχουν σχέση με την προσωπική διαφορά ή όχι? Είναι θέμα καθαρά ασφαλιστικό αυτό. Ο κύριος Μητρόπουλος, ένα βράδυ που θα έχει τον κύριο Μητρόπουλο, είναι εξαιρετικός εργατολόγος. Ωραία. Μπορεί να δώσει την απάντηση. Αύριο θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο μαζί μας, που Ωραία. Τα ξέρει πάρα είναι πολύ καλά. Αρμόδιος, έτσι. Ναι. Θα σας απαντήσει. Θέλω να μας πάρετε τηλέφωνο πάλι, κύριε Στάθη, και να βάλουμε Ωραία. Το θέμα στον κύριο Μητρόπουλο. Ωραία. Και μια ερώτηση σε εσάς γίνεται? Ναι, βέβαια. Κύριε Καλαβέρα, είχατε βγει τον Απρίλιο σε μια προσωπική, στη δικιά σας εκπομπή που είχατε. Και είχατε πει, αν θυμόστε, σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βρέθηκε το φάρμακο του κορονοϊού με την κολχικίνη. Το είπανε 2-3 ημέρες όλα τα κανάλια και μετά το σβήσαν. Αυτό πάει. Πέσανε πάνω κατά πάνω για τα εμβόλια. Αυτό ισχύει ή όχι? Λοιπόν, γιατί έχω μάθει ότι κάποιοι γιατροί δίνουν σε πολύ δικά τους άτομα αυτή την ουσία. Αληθεύει ή όχι? Το ρώτησα αυτό πριν από λίγη ώρα με μια καθηγήτρια επιδημιολογίας Πανεπιστημίου για το θέμα του φαρμάκου. Αν θα υπάρχει φάρμακο ή όχι. Μου είπε ότι ναι, είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Το φάρμακο είναι πολύ πιθανό να υπάρξει
το επόμενο διάστημα, δεν ξέρουμε πότε, αν είστε 2 μήνες, 3 μήνες, 6 μήνες, αλλά γίνονται ήδη κάποιες έρευνες και στο νοσοκομείο Σωτηρία εδώ πέρα στην Αθήνα. Πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η ελπίδα να έχουμε ένα καλό νέο για το φάρμακο σε μερικούς μήνες. Αυτή είναι η απάντηση. Λέει, γιατί το Ισραήλ λέει το δίνει αυτό το φάρμακο. Ναι, το Ισραήλ είναι Ισραήλ. Εμείς είμαστε Ελλάδα. Θα τα πούμε σε λίγο διάστημα. Αύριο να με πάρετε για τον κύριο Μητρόπουλο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με την κυρία Σοφία που είναι εδώ στην Αθήνα. Κυρία Σοφία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ακούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Καρδαβέλα. Δεν θα φύγετε εσείς το καλοκαίρι. Θα σας έχουμε εδώ. Κύριε Καρδαβέλα, ήθελα να σας πω κάτι. Ελλήνες για το ΕΦΙΑ λένε ότι η ΑΜΕΑ, η ανάπηρη 100% δεν πληρώνουν ΕΦΙΑ. Όταν είσαι ένα σπίτι και είσαι ένα παλιό 100 χρονών που είναι χωρίς ρεύμα, χωρίς τίποτα και είναι 10 τετραγωνικά παραπάνω, δυστυχώς ίδια και τα ΑΜΕΑ πληρώνουν κανονικά. Το μισό ΕΦΙΑ δεν δικαιούνται τη δωρεά που πρέπει να δικαιούνται. Δεν είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Αντικειμενικά κριτήρια, δηλαδή αν έχει τα 10 τετραγωνικά και είναι ένα σπίτι 50-100 χρονών. Όπως είναι η περίπτωση δικιά μου. 100 χρονών ένα σπίτι δεν έχει ρεύμα καθόλου, σχεδόν δεν μπορεί να μπει μέσα και δεν δικαιούνται. Έχετε δίκιο. Κύριε να ακούσουμε τον κύριο Σταυρούλη, θα μας πει. Έχει δίκιο. Ναι. Οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι και όσοι είναι 80% ανάπηροι και πάνω έχουν πλήρη απαλλαγή στον ΕΦΙΑ υπό την προϋπόθεση ότι το οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο των 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ το χρόνο βέβαια, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας και το ακίνητο είναι μέχρι 150 τετραγωνικά μέτρα. Εάν είναι 151 τετραγωνικά μέτρα το ακίνητο, δεν έχει απαλλαγή στον ΕΦΙΑ. Έτσι είναι. Αυτή είναι η απάντηση, κυρία Σοφία, και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Φαντάζομαι ότι σας κάλυψε η απάντηση από τον κύριο Σταυρούλια για το ερώτημα που πάρατε. Πάμε τώρα στην Καλυθέα να ακούσουμε την κυρία Ελένη. Καλησπέρα, κυρία Ελένη. Ορίστε. Έπεσε η γραμμή. Προχωράμε λοιπόν σε έναν επόμενο φίλο ή φίλη, γιατί αυτή η ώρα είναι πάρα πολύ πολύτιμη για εσάς, διότι ξέρω ότι έχετε πάρα πολλά ερωτήματα. Μερικές φορές δεν μπορώ να σας τα απαντήσω εγώ και γι' αυτό καλούμε εδώ πέρα κάποιους ειδικούς ανθρώπους να μπορούν να απαντήσουν στα ερωτήματά σας. Και μέχρι να μιλήσουμε τους τηλεθεατές, τι άλλο υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν πρόβλημα με την εφορία? Αυτό που τρέχει αυτή τη στιγμή, κύριε Χαρδαβέλα, είναι επί της ουσίας και ο εξοδικαστικός ή πτωχευτικός κώδικας ή δεύτερη ευκαιρία, όπως λένε. Η δυνατότητα δηλαδή των φυσικών προσώπων ή των επιχειρήσεων να αριθμίσουν τις οφειλές τους εξώδικα σε 240 δόσεις στο δημόσιο και 420 στην τράπεζα. Μάλιστα, η ύπαρξη αυτού του νόμου πλέον ασκεί και κάποιες πιέσεις σε αυτούς που οφείλουν χρήματα, γιατί όσοι δεν κάνουν τις αιτήσεις για να αριθμίσουν τις οφειλές τους, αρχίζουν σιγά σιγά να παραλαμβάνουν και ραβασάκια από την εφορία για αναγκαστική ίσπραξη των χρημάτων, είτε δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, είτε εκποίηση της περιουσίας τους. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κυψέλη να ακούσουμε τον κύριο Νίκο. Καλησπέρα, κύριε Νίκο. Καλησπέρα σας, κύριε Χραβέλα. Γεια σας. Εγώ μια ερώτηση θα να κάνω. Έχω κάνει bypass καρδιάς, διπλό bypass καρδιάς. Ναι. Και μαζί με το χειρουργείο και την άδεια γιατρού είναι 100 μέρες. Θα ήθελα να γνωρίζω, αν μπορεί να μου απαντήσει ο κύριος, πόσο δικαιούμαι, δηλαδή, να με πληρώσει ο εργοδότης, πόσες μέρες να με πληρώσει ο εργοδότης και το υπόλοιπο του. Όλο το άλλο το ταμείο το δικό μου. Από τον εργοδότη θα ήθελα πόσες μέρες μπορεί να με. Αυτά είναι θέματα του κυρίου Μητρόπουλου. Οι τρεις πρώτες μέρες πληρώνονται από τον εργοδότη, αλλά αυτά είναι θέματα του κυρίου Μητρόπουλου. Είναι ο καθήλυνα αρμόδιος για ό,τι έχει να κάνει με εργατικά να απαντήσει. Μην απαντήσουμε πρόχειρα και δώσουμε. Οι τρεις πρώτες μέρες πληρώνονται από τον εργοδότη. Αυτό το γνωρίζω, ναι. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Μητρόπουλος, όσο έχει κάτι πιο εξειδικευμένο να απαντήσει, πρόχειρα σας λέω ότι οι τρεις πρώτες μέρες πληρώνονται από τον εργοδότη. Και Νίκο, αν θέλετε, πάρετε αύριο τηλέφωνο πάλι, γιατί θα έχουμε από τον κύριο Μητρόπουλο και θέλω να πω και σε όλες εσάς φίλες και φίλοι ακροατές, τηλεθεατές, ότι τα θέματα που έχουν σχέση με ασφαλιστικά ζητήματα, συνταξιοδοτικά, εργατικά προβλήματα κλπ. Είναι τομέας του κυρίου, του εξαιρετικού κυρίου Μητρόπουλου, Αλέξη Μητρόπουλου, του καθηγητή των οικονομικών, που θα είναι από το βράδυ μαζί μας, έτοιμος να απαντήσει όλα τα θέματα αυτά. Σήμερα, εάν έχετε περισσότερο ερωτήματα στον κύριο Σταυρούλια για εφορία, για προβλήματα και εκκρεμότητες με την εφορία. Είναι πολύ ειδικός να σας απαντήσει. Το λέω αυτό
για να προχωρήσουμε. Πάμε τώρα στον κύριο Νίκο. Καλησπέρα, κύριε Νίκο. Ο κύριος Βασίλης. Κύριε Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Ο κύριος Οικονομάκος είμαι. Γεια σας. Ήθελα να θίξω το θέμα των πυρκαγιών. Ναι. Λοιπόν, οι πυρκαγιές οφείλονται στην κλιματική αλλαγή η οποία υπάρχει, την οποία την επεσήμανε μία κοπελίτσα που άλλοι την κοροϊδεύανε, άλλοι τη λέγανε κομμουνίστρια, νομίζω ότι τη λέγανε Τούνεμπεργκ. Λοιπόν, η Σουηδέζα αυτή είχε αφήσει τα μαθήματά της και ασχολείται με την κλιματική αλλαγή. Και παρότρινε και τον κόσμο να μην ψηφίσει τον Τραμπ, ο οποίος δεν λαμβάνει μέτρα για την κλιματική αλλαγή. Τελικά εξαφανίστηκε από το BBC και από την Deutsche Welle αυτή η Τούνεμπεργκ και δεν τη λένε πλέον. Ενώ αυτή πρωτοστάτησε στον αγώνα για την κλιματική αλλαγή, την οποία τη βλέπουμε σήμερα. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, το ξέρω το θέμα. Βλέπετε, ενοχλούσε η φωνή αυτής της κοπέλας, ενοχλούσε τα λεγόμενα μεγάλα συμφέροντα, εταιρείες, επιχειρήσεις και τέτοια πράγματα, που δεν θέλουν, ας πούμε, τέτοιες ενοχλητικές φωνές, γιατί θέλουν να κάνουν τα δικά τους καταστρέφοντας το περιβάλλον. Βεβαίως είναι θέμα κλιματικής αλλαγής. Το ρώτησα και τον κύριο Καλιάνο πριν από λίγη ώρα και μου το παραδέχθηκε. Μου λέει, οπωσδήποτε έχουμε πάει αλλού. Τώρα δυστυχώς ήρθε η ώρα του λογαριασμού. Να πληρώσουμε τη ρετσέτα που λένε. Όλα αυτά που κάναμε τόσα χρόνια, εμείς, όχι εμείς, αυτοί που τα κάνανε, εν πάση περιπτώσει, είναι η ώρα να πληρώσουμε τον λογαριασμό. Δυστυχώς έτσι είναι και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε, κύριε Βασίλη, και μας βάλετε αυτό το θέμα που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Πάμε στο Περιστέρι να ακούσουμε την κυρία Βαρβάρα. Καλησπέρα, κυρία Βαρβάρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Θα ήθελα να σας θίξω κάποιο θέμα με τα αναδρομικά που πήραν οι συνταξιούχοι. Μάλιστα. Είμαι και πελάτησα του κυρίου στο γραφείο, στο Περιστέρι. Mm-hmm. Καταρχάς, μέχρι στιγμής, μαζί με το φόρο που πρέπει να πληρώσω για τη φετινή χρονιά, μου βγαίνει ένα χρέος 750 ευρώ. Το 2015, εγώ είχα πάρει επιστροφή φόρου, την οποία μου τη ζητούν σε μία δόση να τα επιστρέψω μέχρι 31 Αυγούστου. Μάλιστα. Και μέχρι το Γενάρη, τα υπόλοιπα, και ακόμη δεν ξέρω πόση θα είναι η διαφορά που θα πληρώσω για τα αναδρομικά της Επικουρικής που δεν έχει ανοίξει ακόμη πλατφόρμα. Δηλαδή μέχρι το Γενάρη εγώ πρέπει να πληρώσω τουλάχιστον 1.000 ευρώ. Και το φόρο που προκύπτει από τη διαφορά των αναδρομικών είναι σε μία δόση. Ορίστε. Περιμένουμε να ανοίξει πλατφόρμα. Πού να τα βρει ένας συνταξιούχος να πληρώσει μέχρι το Γενάρη τα τρέχοντα, συν τα αναδρομικά, συν αυτά που μας έχουν δώσει τέλος πάντων. Ναι. Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι σωρευμένες. Μαζεύονται όλες τις υποχρεώσεις μαζί. Δηλαδή, μέχρι το Γενάρη θα μου βγει πάρα πολύ από 1.000 ευρώ να πληρώσω φόρο. Ο οποίος, εκ των οποίων τα 700 περίπου ευρώ θα πρέπει να είναι σε μία δόση. Οι περιπτώσεις αυτές θα μπορέσουν να ρυθμιστούν, κυρία Βαρβάρα. Θα κοιτάξουμε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούν να ρυθμιστούν αυτές οι οφειλές για να πληρωθούν τμηματικά. Υπάρχει πάλι αρχή στην μεταδόση. Πρέπει αύριο να πάω να πληρώσω την επιστροφή φόρου που είχα, που ήταν 142 ευρώ και τα οποία μου τα ζητάνε ούτως ή άλλως μέχρι 31 Αυγούστου. Ναι, ναι, ναι. Είναι γεγονός. Είναι. Δηλαδή, πρέπει να πληρώσουν φόρο. Κάνουν κάτι. Μας έδωσε, δηλαδή πήρα 1.800 ευρώ, πώς το λένε, αναδρομικά και θα χρωστάω 700 να τα επιστρέψω. Και τα οποία, από τα οποία είναι γύρω στα 200 ευρώ αυτό που μου έχει προκύψει σαν φόρος για το φετινό. Κυρία Όλα Βαρβάρα, τα υπόλοιπα είναι από τα αναδρομικά, συν το ότι είχα πάρει επιστροφή φόρου 142 ευρώ το 2015. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο όλων αυτών των οφειλών θα τα αφήσετε να σωρευτούν και να τα αριθμίσουμε σε 12 δόσεις. Εάν έχετε τη δυνατότητα να τα πληρώσετε, έχει καλώς. Ιδαλλιώς... Το θέμα μου δεν είναι αν έχετε να τα πληρώσω εγώ, μας αφορά όλους. Αν φυσικά... πήρα, δεν πήρα για να πω για το δικό μου το πρόβλημα, απλώς να το θίξω. Φυσικά και πολύ καλά κάνατε, κύριε Βαρβάρα, και το θίξατε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι σωρευμένες υποχρεώσεις που έρχονται, γιατί το Σεπτέμβριο θα έρθει και ο ΕΝΦΙΑ να προσθεθεί σε όλο αυτό το κουρμπανά που εσείς τώρα αναφέρατε. Σε 6 δόσεις ο ΕΝΦΙΑ φέτος, οπότε θα σωρευτούν και άλλες υποχρεώσεις.
Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω από αυτό εδώ το βήμα είναι ότι οι υποχρεώσεις αυτές μπορούν να ρυθμιστούν σε 12 δόσεις για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να τα πληρώσουν. Και επανέρχομαι πάλι στην προηγούμενη τοποθέτησή μου πως καλό θα ήταν αυτά τα χρήματα να παρακρατούνται στην πηγή, να δίνουν τη διαφορά στους συνταξιούχους και να μην τους βάζουν σε αυτή την ταλαιπωρία. Φοβερό. Κύριε Βαρβάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Ελπίζω να κάτι να γίνει. Γιατί έχετε απόλυτο δίκιο, δεν το συζητάμε αυτό. Και είναι πάρα πολλές χιλιάδες περιπτώσεις αυτές. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις. Οι οποίες μεταλλούν τώρα οι άνθρωποι αυτοί να επιστρέψουν χρήματα στην εφορία ή να συσφορευτούν τα χρέη τους. Δεν καταλαβαίνω στο Υπουργείο Οικονομικών, δεν είναι εκτός πραγματικότητας μερικοί άνθρωποι. Δεν έχουν μπει στην ελληνική κοινωνία να δουν τι συμβαίνει στο ελληνικό σπίτι. Αλλά λένε πρέπει να πληρώσει εκείνο, πρέπει να πληρώσει το άλλο, πρέπει να πληρώσει το άλλο. Πετάνε και μερικές δόσεις. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν τα πράγματα έτσι. Κύριε Χαρδαβέλα, κάθε περίπτωση τίνει να γίνει μοναδική πλέον. Ναι. Είναι τόσο μεγάλη η νομολογία και τόσο πολλές υποχρεώσεις που κάθε περίπτωση, κάθε φορολογούμενου, τίνει να γίνει μοναδική. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει μια προπατημένη να πούμε ότι κάνουμε έτσι, αυτό έτσι, σε όλους και τελείωσε. Έτσι. Πάμε στη Νέα Σμύρνη να ακούσουμε τον κύριο Κώστα. Καλησπέρα κύριε Κώστα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Γεια σας. Θέλω να ρωτήσω αν τα αναδρομικά είναι ακατάσχετα από την εφορία. Όχι, δεν είναι ακατάσχετα. Τα αναδρομικά, αν μπουν, αν είναι πάνω από τα 1.250 ευρώ που είναι το ακατάσχετο, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχετε δηλώσει έναν λογαριασμό ακατάσχετο για να προστατεύσουμε τα 1.250 ευρώ. Από εκεί και πάνω, εάν υπάρχουν οφειλές προς το δημόσιο και έχει δεσμευτεί ο λογαριασμός, είναι μισθοί, είναι συντάξεις οι οποίες θα πρέπει να μπουν και δεν είναι ακατάσχετα. Όχι. Ναι, ποιο είναι το πρόβλημα όμως. Εμένα το 19 μου την κόψαν τη σύνταξη γιατί περνάω από λόγω κορονοϊού και λόγω τέτοια έχουν συρρυχθεί γύρω σε 9 με 10 χιλιάδες αναδρομικά. Αυτά θα μου τα κατασχέσει η εφορία. Έχουν μαζευτεί οφειλές εννοείται 9 με 10 χιλιάδες. Όχι, από το πρόβλημα της σύνταξης που δεν μου τα έχουν καταβάλει. Δεν σας καταβάλουν σύνταξη. Έχετε βγει σε σύνταξη και δεν έχετε πάρει το σύνολο της σύνταξης αυτή τη στιγμή. Σύνταξη συνεξιδοτούμε κανονικά. Αλλά από το 19, λόγω κορονοϊού και λόγω, με αργήσαν να περνάγανε από τα ΚΕΠΑ. Με συνέπεια να μου κοπεί η σύνταξη. Οπότε, είναι γύρω στα 9 με 10 χιλιάδες αναδρομικά και αυτά θα μου τα πάρει η εφορία. Όχι, δεν σας τα παίρνει η εφορία. Αυτά τα αναδρομικά που δεν έχετε πάρει, επειδή το ΚΕΠΑ άργησε να δώσει απάντηση, απόφαση, θα τα πάρετε μαζεμένα όλα μαζί όταν εκδοθεί η απόφασή σας για το διάστημα από τη στιγμή που κάνατε αίτηση μέχρι τη στιγμή της απόφασης. Ωραία. Είναι ακατάσχετα από την εφορία αυτά. Έχετε οφειλές στην εφορία. Ναι. Εάν έχετε οφειλές, θα πρέπει να τις ρυθμίσετε. Όχι, δεν είναι ακατάσχετα. Θα πρέπει να ρυθμίσετε τις οφειλές σας, είτε με τις 72 δόσεις αν έχουν προκύψει στην περίοδο του κορονοϊού. Αυτό είπαμε πριν από λίγο. Εάν οι οφειλές αυτές αφορούν από τον Μάιο του 20 έως τον Ιούλιο του 21, τότε μπορείτε να ρυθμίσετε μέχρι και 72 δόσεις. Ιδαλλιώς θα πάτε στην πάγια ρύθμιση που είναι από 12 έως 24 δόσεις, να ρυθμίσετε τις οφειλές σας για να μην έχετε πρόβλημα με δέσμευση στον λογαριασμό σας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτή είναι η απάντηση, κύριε Κώστα, ότι δυστυχώς δεν είναι ακατάσχετα. Όχι, όχι. Είναι αυτά τα χρήματα. Η σύνταξη είναι μισθή. Έτσι. Η σύνταξη, ο μισθός, τα μερίσματα που παίρνουμε από τις εταιρείες μας είναι όλα ποσά που μπορούν να καταστρέφουν. Να απλώσει το χέρι της εφορία για να τα πάρει πριν τα βάλετε στην τσέπη σας. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε την κυρία Μαρία από την Αθήνα. Καλησπέρα, κυρία Μαρία. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Σας ακούμε. Θα ήθελα να ρωτήσω εγώ, ο σύζυγός μου έχει περάσει από το κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας με 98%. Μάλιστα. Δεν πήρε το επίδομα τετραπληγίας, δεν το παίρνει, γιατί λέει βγαίνει σύμφωνα με το τι πάθηση έχει το τετραπληγικό. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, με το 98% αναπηρία, τι δικαιούται στην εφορία, τι έκπτωση μπορεί να έχει. Γιατί το εισόδημα άκουσα προηγουμένως που είπατε σε κάποια κυρία μάλλον, ότι πρέπει να είναι από 12.000 οικογενειακό, εννοούσατε. Ναι. Και να έχει έκπτωση στον ένφια. Στον ένφια, πολύ σωστά. Στον ένφια δεν έχει απλά έκπτωση. Από τη στιγμή που έχει πάνω από 80% αναπηρία, μιλάμε για πλήρη απαλλαγή από τον ένφια, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 12.000 ελάχιστο ετήσιο εισόδημα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε νέο μέλος. Δηλαδή, αν έχει 3 μέλη η οικογένεια. Το εισόδημα. Ορίστε. Οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε μέλος. Και θα πρέπει. Είναι πάνω από 19.000. Δεν θα έχει κάποια απαλλαγή στον ένφια τότε, όχι. Καμία, ούτε μισό. Όχι. Από τη στιγμή που το εισόδημα είναι υψηλό.
Ορίστε. Κάτι άλλο δικαιούται από την εφορία με το βοηθό. Ίσως κάποιο κοινωνικό τιμολόγιο στις ΔΕΗ, ίσως κάποιο κοινωνικό τιμολόγιο στη ΔΕΗ. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, που είναι και εισοδηματικά κριτήρια, έχουν να κάνουν και με την αξία του ακινήτου που έχουμε στον ένφια, παραδείγματος χάρη. Δεν είναι μόνο το εισόδημα, αλλά και τα τετραγωνικά του ακινήτου. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Κάθε περίπτωση είναι. Ναι, όχι, είναι 140 το σπίτι. Mm-hmm. Το οικογενειακό εισόδημα δεν μας αφήνει. Πάντως ούτε και στη ΔΕΗ που ρώτησα. Λόγω εισοδήματος πάλι. Ναι, ρώτησα πάντως και στη ΔΕΗ στο ρεύμα. Mm-hmm. Πάλι και εκεί έχει βραγεί τα κιλοβατόρες έχουν. Πάνω από κάποιες κιλοβατόρες και μετά δεν σε κάνουν έκπτωση. Δεν δίνει έκπτωση. Δηλαδή στην ουσία έχει ένα ποσοστό αναπηρίας τόσο μεγάλο και δεν δικαιούσε τίποτα. Είναι σε συνάρτηση με τα εισοδήματα. Όταν και τα εισοδήματα είναι ψηλά. Ναι, είναι πολύ λίγες οι απαλλαγές που έχεις. Με την αυτά κυρία Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παίρνει το τηλέφωνο. Αυτή είναι η απάντηση που σας δώσαμε. Πάμε νίκαια κατεπηγόντως ο κύριος Γιάννης. Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Συγχαρητήρια για πρώτα αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Σας θέλω να υπερβάλλω την εξής ερώτηση. Ορίστε. Είμαι ναυτικός. Μάλιστα. Μας έχουν πει ότι θα μας δώσουν κάτι πια αναδρομικά. Για 11 μήνες. Πότε θα τα δώσουν, δεν ξέρω. Τα έχουν δώσει, δεν τα δώσανε. Θα τα δώσουν, τι γίνεται. Δεν έχω ιδέα. Θέλει ψάξιμο το συγκεκριμένο ερώτημα. Είναι κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο. Αύριο το βράδυ. Θα αφήσει και το τηλέφωνο του στο κοντρολό. Αύριο το βράδυ θα μας ξαναπάρετε τηλέφωνο. Θα έχουμε εδώ πέρα τον εργατολόγο καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο, ο οποίος μπορεί να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με αναδρομικά, με συντάξεις, με επιστροφές αναδρομικών κλπ. Άρα κύριε Γιάννη, αύριο σας περιμένουμε να μας πάρετε τηλέφωνο και ο κύριος Μητρόπουλος θα δώσει την απάντηση ότι αυτή τη στιγμή και ο κύριος Σταυρούλιας και εγώ δεν είμαστε γνώστες του θέματος για να σας δώσουμε μια σωστή απάντηση. Και ο κύριος Μητρόπουλος είναι κάποιες περιπτώσεις που θα πρέπει να τις ψάξει. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει μπροστά του τη λίστα. Λοιπόν, πάρτε μας αύριο τηλέφωνο να συνεχίσουμε. Πάμε στον Κορυδαλό με τον κύριο Κώστα. Καλησπέρα κύριε Κώστα. Καλησπέρα. Γεια σας. Ναι. Ακούω. Το κύριο Χαρταβέλα. Ορίστε. Θέλω να σας πω το εξής για τα αναδρομικά. Όταν είναι από χρόνια και τα έχουν παρακρατήσει, αυτή τη στιγμή την οποία θέλουν να μας τα δώσουν τα αναδρομικά, γιατί να φορολογηθούν. Το έχουμε απαντήσει. Είναι εισοδήματα. Έχουν καθυστερήσει τα χρήματα να δοθούν πράγματι. Παρ' όλα αυτά όμως δεν πάβει να αποτελούν εισοδήματα. Τώρα είναι δίκαιο ή άδικο. Όμως όταν εσύ δεν πληρώσεις εφορία. Θα πληρώσουμε τόκους, θα πληρώσουμε προς αυξής, ναι, βέβαια. Η εφορία δεν τα παρακράτησε το κράτος αυτά τα χρήματα και τα εκμεταλλευόταν. Σωστά. Σωστά το λέτε. Είναι χρήματα που έπρεπε να τα έχει δώσει πριν από 5 χρόνια στους ανθρώπους. Δεν τα έχει δώσει, τα εκμεταλλεύτηκε. Θα έπρεπε να δοθούν έντοκα. Δεν έχει άδικο άνθρωπο. Σωστό. Έχει τα απολογήσει. Να δοθούν έντοκα όπως η εφορία όταν. Εσύ θέλεις να δώσεις να δούμε ένα χρέος σου και λες ότι δεν μπορώ να το πληρώσω, να το κάνω σε δόσεις, σου λέει τόσο 100%. Σωστά. Αυτοί παρακρατήσανε τα χρήματα τόσα χρόνια, από το 12, από το 13, και τώρα να βγουν τα αναδρομικά και σου λέει φορολογούνται. Γιατί να φορολογηθούν, να τα δώσει έντοκα. Θα συμφωνήσω στο να τα δώσει έντοκα. Δεν θα συμφωνήσω στο αφορολόγητο. Αποτελεί εισόδημα. Όλα τα εισοδήματα πληρώνουν φόρο. Αλλά θα έπρεπε να είναι έντοκα. Δεν διάφωνο σε αυτό. Έχουν παρακρατεί τα χρήματα για ένα διάστημα, έχουν χρησιμοποιηθεί. Ναι, θα έπρεπε να τα πάρουν έντοκα. Αυτά κύριε Κώστα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και που επισημαίνετε. Θα το αναλύσουμε αύριο περισσότερο με τον κύριο Μητρόπουλο. Πάμε στο Χολαργό να ακούσουμε την κυρία Ελένη τώρα. Καλησπέρα κυρία Ελένη. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Μία ερώτηση ήθελα να κάνω. Ορίστε. Οι ρυθμίσεις που είπατε 36 με 72 δόσεις αφορούν μόνο τους πληγέντες. Σωστά. Αφορούν τις περιπτώσεις που είναι πληττόμενοι από τον κορονοϊό. Δηλαδή τις επιχειρήσεις που ήταν στη διευρυμένη λίστα του Απριλίου του 2020, τα φυσικά πρόσωπα εργαζόμενους που είχαν μπει σε αναστολή εργασίας ή στο συνεργασία, και τα φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες που έχουν πάρει μειωμένα ενίκεια, συν τους ανέργους που είχαν εγγραφεί στο ΝΟΕΔ κατά την περίοδο του κορονοϊού. Αυτές οι τέσσερις περιπτώσεις είναι. Δεν αφορά δηλαδή περιπτώσεις που δεν έχουν δεχτεί πλήγμα στα εισοδήματά τους από τον κορονοϊό. Είναι μία ρύθμιση που αφορά αποκλειστικά και μόνο την περίοδο και τις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων που είναι πληττόμενοι έστω και για μία ημέρα σε αυτή την περίοδο από τον κορονοϊό. Μπορεί και μία μόνο μέρα να έχεις χάσει ένα ενίκιο για ένα μήνα, εντάσσεσαι μέσα σε αυτή τη ρύθμιση. Αυτή είναι η απάντηση, κύριε Ελένη. Ορίστε.
Στους υπόλοιπους δεν υπάρχει δηλαδή. Για τους υπόλοιπους υπάρχει η πάγια ρύθμιση που είναι 12, 24 δόσεις ανάλογα με την οφειλή. Και φυσικά, όπως είπα και νωρίτερα, έχει ανοίξει ο εξοδικαστικός, εξοπτωχευτικός, η δεύτερη ευκαιρία που μπορείτε να κάνετε αίτηση για να ρυθμίσετε σε 240 δόσεις της υποχρεώσεως στο δημόσιο και σε 420 στις τράπεζες. Εκεί βέβαια η οφειλή θα πρέπει να είναι πάνω από 10.000 ευρώ. Μάλιστα. Αυτά, κύριε Ελένη, είναι σαν απάντηση στα ερωτήματα που βάλατε. Πάμε τώρα στα ηλίσια να ακούσουμε τον κύριο Κώστα. Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Καλησπέρα σας. Μία ερώτηση στον κύριο φοροτεχνικό. Ορίστε. Η έκπτωση του 3% για πληρωμή του φόρου εισοδήματος της μετρητής κάνει έκπτωση 3% η ΑΒΕ. Σωστά. Ισχύει και αν πληρώσει ο φορολογούμενος μέσω της τραπέζης του που κάνει μέσω της κάρτας της πιστωτικής κάνει 10 άτοκες δόσεις. Πάνω απ' όλα να πούμε ότι η έκπτωση αυτή έχει πάει μέχρι 27 Αυγούστου. Ήταν μέχρι τέλος Ιουλίου, δώσαν μία παράταση και αυτοί που θα πληρώσουν μέχρι τέλος Αυγούστου δικαιούνται την έκπτωση 3%. Και ναι, όταν πληρώνετε με την κάρτα σας, η οφειλή σας σβήνει από το δημόσιο με 3% έκπτωση και πλέον οφείλεται στην τράπεζα, που εκεί είναι θέμα της τράπεζας αν θα έχει κάποιες επιβαρύνσεις, προσαυξήσεις, οτιδήποτε τέτοιο. Ναι, όμως έχετε την έκπτωση. Αυτά, κύριε Κώστα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που μας πήρατε τηλέφωνο. Αυτό θα κάνουμε κάθε βράδυ από εδώ και πέρα. Εκεί γύρω στις 11 θα έχουμε τα τηλέφωνα και θα κουβεντιάζετε και θα ρωτάτε πράγματα. Θα φροντίζουμε να έχουμε καλεσμένους που μπορούν να σας απαντήσουν. Ευχαριστώ και τον κύριο Σταυλή που ήταν κοντά μας αυτό το βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 παρά 10. Καληνύχτα.